κάνετε? Τι έγινε? Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Ναι, σήμερα είναι Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου και αυτό που βλέπετε είναι live on tape. Δηλαδή είναι μια εκπομπή την οποία έχουμε γυρίσει λίγες μέρες προηγουμένως για να τη δείτε σήμερα, επειδή σήμερα είμαι στην Αθήνα. Για την παρουσίαση του βιβλίου μου να μείνω είμαι ή να φύγω. Είμαι με το φάντασμα της Τέκλας εδώ σήμερα. Είμαι εγώ, θα είναι σαν να είμαι εγώ, αλλά δεν θα είμαι εγώ. Το λέμε αυτό για να εξηγήσουμε γιατί δεν θα υπάρχουν τηλεφωνικές παρεμβάσεις και μηνύματα ζωντανά. Είναι ωραίο θέμα, όμως επιλέξαμε αυτό να το κάνουμε, επειδή έπρεπε να κάνουμε κάποια θέματα live on tape, για να μας δοθεί ευκαιρία να πούμε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα. Είναι ένα θέμα για το οποίο θα συμφωνήσουμε ότι θα διαφωνήσουμε εμείς οι δύο μάλλον. Κοίταξε, η τηλεθεάτρια που το έστειλε έχει ιδιαίτερη αδυναμία σε σένα, το κατάλαβες. Στις απόψεις. Μάλλον. Στις απόψεις. Μάλλον ναι, μοιραζόμαστε πανομοιότυπες απόψεις. Ναι, και το στείλε τη μέρα που είχαμε κάνει την εκπομπή Αγάπη από το Facebook. Θυμάσαι? Πώς δεν θυμάμαι. Λοιπόν, για όσους δεν είχετε δει την εκπομπή Αγάπη από το Facebook, ψάξτε να δείτε στην αρχή της δεύτερης σεζόν. Ψάξτε να τη δείτε στο κανάλι μου στο YouTube, που είναι με τα ονόματα τους οι εκπομπές. Λοιπόν, θα διαβάσω την επιστολή, θα την διαβάσω με στόμφο. Και με χρώμα, όπως κάνεις πάντα. Όχι, ωραία διαβάζουν και η Κλέλια και ο Βαγγέλης στις επιστολές. Δεν λέω αυτό, απλώς εγώ θέλω να κάνω έτσι λίγα, το να ακούσεις. Θα το κάνουμε με παύσεις, ούτως ώστε να σχολιάζουμε ταυτόχρονα και να διαφώνουμε. Λοιπόν, να διαφωνούμε. Είναι σίγουρος αυτό από την αρχή, δεν διαφωνήσουμε. Πάμε. Αγαπητή κυρία Θέκλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Μαθαίνουμε πολλά και μας βοηθάτε πάρα πολύ με τα θέματα που αναπτύσσετε. Ελπίζω να έχετε πάντα επιτυχία και να κρατήσει η εκπομπή όσο περισσότερο αντέχετε εσείς και ο Πέτρος. Μάνα μου, ρε, έχει την έγνοια μας. Έχει την έγνοια μας η κοπέλα. Καλά, να είμαστε να αντέξουμε. Μετά την εκπομπή για τον έρωτα και την αγάπη μέσω Facebook ή και των άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης, είπα να σας γράψω κι εγώ τις δικές μου εμπειρίες. Δεν καταλήγουν όλες οι γνωριμίες μέσω του ίντερνετ πάντα σε σχέση. Δεν καταλήγουν. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες που καταλήγουν. Το είχαμε πει και στην άλλη εκπομπή. Το τονίζει όμως, το τονίζει. Βέβαια. Είναι έμπειρη προφανώς η κοπέλα. Είναι, είσαι έμπειρη φίλη. Λοιπόν, η ιστορία μου αρχίζει γύρω στα 19, όπου ξεκινώ το chat στο room που είχε στο IRC, ένας πολύ γνωστός ραδιοφωνικός σταθμός της εποχής. Όσοι είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, θυμόμαστε το IRC και τα chat rooms. Και το MIRC, δεν το λέει στην πορεία μετά, το λέει. Ναι. Εσύ δεν το έφτασες στο IRC, δεν υπάρχει περίπτωση. Το MIRC το θυμάμαι όμως. Εγώ το έφτασα, αλλά δεν το χρησιμοποίησα. Γνώριζα ότι υπήρχε, γνώριζα ανθρώπους που είχα γνωριστεί μέσω του IRC, αλλά δεν έτυχε να το χρησιμοποιήσω κάποια φορά. Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν πας έτσι το χρόνο πίσω, καμιά 20 χρόνια, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Θυμάμαι με πόσο εντυπωσιασμό το βλέπαμε, δηλαδή που θα έμπαινες για πρώτη φορά και θα έκανες chat και λες, ρε, κοίτα ρε παιδί μου, μιλώ με τον τάδε που είναι στην τάδε χώρα, δεν ξέρω. Ήταν τα chat rooms τότε, τα οποία ήταν ανοιχτά. Ήταν φόρα, διαδικτυακά φόρα, στα οποία έμπαινες μέσα με ψευδόνυμο συνήθως. Βέβαια. Το οποίο ψευδόνυμο έφτιαχνες εκείνη την ώρα. Και έμπαινες και έβλεπες διάφορους άλλους και άλλες με ψευδόνυμα, οι οποίοι ήταν μέσα σε εκείνο το ποτάμι. Γιατί ήταν έτσι. Πώς είναι η οθόνη ενός υπολογιστή, σκεφτείτε τώρα και πριν 20 χρόνια τα γραφικά πώς ήταν. Σωστά. Ναι. Και έμπαινες και έβλεπες να σχηματίζονται φράσεις πάνω στην οθόνη από διάφορα παρατσούκλια, nicknames, και μπορούσε να πεταχτείς μέσα να μιλήσεις. Να πεις το δικό σου. Συνήθως γινόντουσαν δημόσια αυτά. Και ποια ήταν η πιο γνωστή ερώτηση που σου έκαναν μόλις έμπαινες σε ένα τέτοιο chat room? Ποια ήταν, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. ASL. Age, sex, location. Κοίτα να δεις. Ηλικία, φύλο, περιοχή. Εγώ το θυμάμαι αυτό γιατί το 1999 είχε έρθει ένας κύριος εκεί στην Πάφο που πούλησε έναν υπολογιστή στον πατέρα μου. Εμείς είχαμε υπολογιστή από πολύ παλιά. Εμείς είχαμε το 85 είχαμε υπολογιστή. Είχε πάρει ένα καινούριο υπολογιστή. Και λέει να σας δείξω και λίγο αυτό το πρόγραμμα. Και πάει να δείξει στον πατέρα μου το IRC. Το βάζει πάνω στην αρχική οθόνη αφετηρίας του υπολογιστή και του λέει μπαίνεις μέσα, βάζεις όνομα και λέει ASL.
Ο πατέρας μου δεν το χρησιμοποιήσει, ούτε εγώ το χρησιμοποιήσα, αλλά από εκεί το έπαθα το ίσελ. Λοιπόν, και από εκεί μπορούσες μετά να κάνεις και πριβέ συζήτηση με τα λεγόμενα IM, Instant Messages, που σήμερα είναι η καθημερινότητα μας τα IM. Κάνουμε IM μέσα από διάφορες εφαρμογές, μέσα από το Messenger, από διάφορα Messenger, μέσα από το Viber, μέσα από το WhatsApp, μέσα από διάφορες εφαρμογές. Αλλά τότε ήταν η απαρχή. Δηλαδή για πρώτη φορά γινόταν αυτό το πράγμα να μπει σε ένα διαδικτυακό χώρο, σε μια αίθουσα διαδικτυακή, σε ένα chat room, ένα δωμάτιο συζήτησης, σαν σκοτεινό δωμάτιο έμοιαζε, στο οποίο να μπει ο κόσμος και να γράφει πράγματα. Ναι, λοιπόν, σωστά. Η ιστορία της φιλενάδας μας, λοιπόν, ξεκινάει στα 19, όπου έμπαινε σε αυτό το chat room που, στο IRC, που είχε ένας γνωστός ραδιοφωνικός σταθμός της εποχής, κανάλια λεγόντουσαν. Θυμούμε μόνο ότι στην Κύπρο έχει το κανάλι Λευκοσία, το κανάλι Πάφος, το κανάλι Λεμεσός, το κανάλι Στρατός. Okay. Okay. Δεν τα ήξερα τότε καλά, ρε παιδί μου, πολύ πλάκα θα σπαζα. Δεν είχα και χρόνο να ασχοληθώ, είχα τα μωρά μικρά. Τότε ήμασταν λίγοι και μιλούσαμε κυρίως δημόσια, ακριβώς, και γνωρίζονταν μεταξύ τους το τέλος της μέρας. Ήμασταν μια μεγάλη ιντερνετική παρέα. Μετά από λίγο καιρό άρχισαν να αναπτύσσονται συμπάθειες και σιγά σιγά άρχιζαν τα πριβέ μηνύματα και οι συναντήσεις. Όλα τότε αρκετά αθώα και κάπως ρομαντικά. Τι μας δείχνουν στην οθόνη? Υπάρχει, Λοΐζο, υπάρχει. Πολλά χρόνια πίσω. Είναι φωτογραφία, ε. Κοίτα να δεις. Πω, πω, το IRC πώς ήτανε? Απίστευτο. Είναι ένα στιγμιότυπο οθόνης από τον καιρό του IRC. Πού το βρήκατε, Ευαγγέλης, το βρήκε? Μπράβο, ρε Βαγγέλη. Wow. Είδες πως ήταν. Τρομερό, ναι, ναι, ναι. Είδες πως ήταν, δηλαδή εντελώς πρωτόγωνο. Μπράβο. Καμία σχέση με το σήμερα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λειτουργεί το MIRC τώρα. Το IRC νομίζω έχει καταργηθεί. Αυτό υπάρχει το MIRC. Νομίζω υπάρχει το MIRC. Δεν γνωρίζω. Λένε ότι υπάρχει μέχρι τώρα. Ναι, ναι, υπάρχει το MIRC, αλλά κατά τις πληροφορίες μου, είναι πάει προς τον dark web πλέον. Γιατί εκεί γίνονται δηλαδή συνομιλίες. Εκεί, ναι, εκεί πλέον μπαίνεις χωρίς προφίλ, όπως είναι στα κοινωνικά δίκτυα, χωρίς φωτογραφία, μπαίνεις με ψευδώνυμο και εκεί μεταφέρονται κάποιες συζητήσεις πιο... Ήποπτες, ναι. Μοιάζουν λίγο με το βαθύ δίκτυο. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αυτά ακούω, δεν ξέρω. Τι λέει, έχετε ακούσει κάτι εσείς εκεί, Ευαγγέλη, Λοΐζο, ακούτε τώρα για το MRC και ποια πράγματα χρησιμοποιείτε? Ακούω ότι δεν χρησιμοποιείτε για τόσο καθαρές υποθέσεις. Πάντως από εμάς δεν χρησιμοποιείτε σίγουρα. Έχεις ακούσει που το χρησιμοποιούν, ναι. Λοιπόν. Πάντως λέγεται ότι πλέον δεν είναι αθώο και ρομαντικό όπως ήταν προ-20ετίας εν τη γενέση του. Πάντως τότε όντως ήταν και αθώο και ρομαντικό. Το είδες, το ξέρεις, ναι, πως συγκινήθηκα που είδα αυτό. Παρόλο που δεν υπήρξα χρήστες, φαντάσου αυτοί που ήταν χρήστες άμα το είδαν αυτό. Έτσι συνάντησα δύο παιδιά που μιλούσαμε πιο πολύ από άλλα και με ενδιέφεραν. Φαντάζομαι τους γνώρισα τον έναν μετά τον άλλον, όχι μαζί έτσι όπως τα γράφει. Με το ένα παιδί, δεν θα πω ψέματα, δέσαμε από την πρώτη στιγμή. Και η αλήθεια είναι πως βγήκαμε μερικά ραντεβού ακόμα, αλλά δεν συνεχίσαμε σε σχέση. Αυτό έγινε, βλέποντας το τώρα, από δικές μου ανασφάλειες, απειρία και λανθασμένη συμβουλή. Okay. Τι σοφό αυτό. Ναι, εκ των υστέρων μετά από τόσα χρόνια το φιλοσοφείς αλλιώς. Θα δεις την πορεία, γιατί κάνει ψυχοθεραπεία η κοπέλα τώρα. Στην πορεία της επιστολής, δηλαδή, ναι, κάνει ψυχοθεραπεία και μέσω της ψυχοθεραπείας είχε ανακαλύψει αυτή την πολύ βασική αλήθεια των σχέσεων, ότι όταν εμείς ήδη νιώθουμε ανασφάλειες, όταν έχουμε φοβίες και όταν δεν είμαστε έμπειροι στις ερωτικές σχέσεις και παίρνουμε συμβουλές από άλλους, μπορεί άθελά μας να σαμποτάρουμε. Ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που παίρνουμε συμβουλές? Μπορεί να πας να ρωτήσεις μια φίλη σου. Κακώς θα το κάνεις. Όσο άμα είσαι άπειρη και εσύ, θα είναι οι φίλοι σου άπειροι. Ναι, από την άλλη όμως είναι ο άνθρωπος που ανοίγεσαι πιο εύκολα. Δηλαδή σε ποιον άλλο να πας να ανοιχτείς, αν όχι στον φίλο σου. Στην φίλη σου, τέλος πάντων. Μπορεί να ρωτήσεις τη μάνα σου. Και η μάνα σου να έχει μυαλά πολύ συντηρητικά και να σε συμβουλεύσει με τρόπο να μην βοηθήσει το να γίνει σχέση. Τον πατέρα σου. Εγώ θα έλεγα ότι για αυτά τα πράγματα είναι καλά να ρωτούμε ψυχολόγο που ειδικεύεται στις σχέσεις. Αν είμαστε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε μια σχέση και φλερτάρουμε με κάποιον, με κάποια,
και δεν ξέρουμε πώς να το χειριστούμε, νομίζω καλύτερα να συμβουλευτούμε ψυχολόγο που ασχολείται με σχέσεις για να μας συμβουλέψει παρά κάποιον άλλο. Ίσως να ήταν ιδανικό, αλλά απ' την άλλη σκέφτεσαι ποιος νεαρός, ποια κοπέλα 19 και όμως, χρονών. Και όμως σήμερα. Ή μάλλον, όχι πια. Πόσοι από τους 19 χρονών. Πρωτού έρθω εδώ για το γύρισμα, πήρα ένα μήνυμα από μια κοπέλα 17 χρονών στο Facebook, η οποία με ρωτούσε κάτι σε σχέση με μια γνωριμία. Και μπήκε, βρήκε το προφίλ μου και μου γράψε κοπέλα. Φυσικά της απάντησα ότι δεν μπορώ να σου δώσω απάντηση από εδώ, θα κάνεις αυτό που νομίζεις, αλλά αφού μου λες αυτά τα πράγματα, σκέψου λίγο, την προσανατόλισα στο να μιλήσει με κάποιον ειδικό για αυτό που συνέβαινε στη σχέση της, αλλά το έκανε. Δηλαδή, μην νομίζω ότι είναι τόσο παράδοξο τα νέα τα παιδιά να ζητήσουν βοήθεια. Και από την πείρα μου την επαγγελματική, πολλά νέα παιδιά που πήγαν στο ψυχολόγο νωρίς, έσωσαν και τις σχέσεις τους και ζουν οι σχέσεις τους και είναι καλά. Ίσως τώρα οι νέοι το κάνουν πιο εύκολα να ανοιχθούν σε ένα ψυχολόγο. Γιατί αν βάλω τον εαυτό μου παλιότερα, 20 χρόνια πριν. Εσύ, παιδί μου, δεν είσαι ένα δείγμα φυσιολογικό, δεν είσαι ο μέσος άνθρωπος. Εσύ είσαι λίγο κλειστός χαρακτήρ. Δηλαδή, εσύ δεν θα πήγαινες εύκολα στο ψυχολόγο. Δεν θα πήγαινα. Γενικώς δεν θα πήγαινες. Βρήκα πάρα πολύ χρήσιμο το να φάω τα μούτρα μου, το να φάω τη χιλόπιτά μου, τέλος πάντων, που λένε. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία έμαθα. Κατάλαβες τι εννοώ. Σου έχει τύχει όμως αυτό το πράγμα λόγω δικής σου ανασφάλειας να σαμποτάρεις μια γνωριμία που θα μπορούσε να ήταν μια καλή γνωριμία στη ζωή σου? Ναι, θα μπορούσε. Μπορεί. Δεν θα ήταν χρήσιμο να μην το πάθαινες? Ή να είχες μια στήριξη συναισθηματική τότε. Όσο χρήσιμο και να το πάθεις. Αυτό ακριβώς λέω. Δηλαδή ότι μαθαίνεις από αυτό, θεωρώ. Ναι, μάνα μου, δεν είπα να μην το μάθω. Να μην το πάθουμε. Απλώς λέει τώρα η κοπέλα από λάθος συμβουλή. Τώρα ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό. Είχα τα καλοκαίρια, όταν ήμουν μαθήτρια, πήγαινα στην Ελλάδα σε μια κατασκήνωση στην Κόρινθο. Είχες κατασκήνωση? Βεβαίως. Ναι. Κατασκήνωση χριστιανική κιόλας, όχι ό,τι να είναι. Και εκεί γνώρισα και κάποιες φίλες που είναι φίλες μου μέχρι σήμερα. Ειδικά μια κοπέλα που είναι στο Βέλγιο τώρα, η Τζόρτζια Τσαπράγκα, είμαστε αδερφικές φίλες. Και είχε μια κοπέλα που ήταν στην κατασκήνωση που είχε έρθει από τον Καναδά. Και θυμάμαι, ήμασταν Δευτέρα γυμνασίου, ξέρω, 13-14 ετών, και μου λέει αυτή την ιστορία, ότι της άρεσε ένα παιδί εκεί στον Καναδά και αυτός Ελληνοκαναδός, ανήκαν στην ίδια παρέα, στην ίδια κοινότητα, και μιλούσαν στο τηλέφωνο. Την πήρε τηλέφωνο και καθώς την πήρε τηλέφωνο αυτός, που ήταν η φορά που θα της έλεγε ότι του αρέσει ως κοπέλα, καθώς της μιλούσε στο τηλέφωνο, έπεσε η γραμμή. Έπεσε η γραμμή. Okay. Και στάθηκε αδύνατον να το πιστέψει αυτός ότι κατά λάθος έπεσε η γραμμή. Δεν ήθελε να της ξαναμίλησει έκτοτε. Και ήταν απαρηγόρητο. Αυτό είχε συμβεί το χειμώνα. Και είμαστε το καλοκαίρι στην Κόρινθο και μου λέει τι θα γίνει. Ξέρετε, μου τα έλεγε εμένα. Ίσως από τότε φαινόμουν ότι. Και μου λέει, δεν είναι μεγάλη αδικία αυτό το πράγμα? Εγώ τον θέλω, αυτός με θέλει και δεν μιλιόμαστε τώρα γιατί έχει γίνει αυτή η παρεξήγηση. Αυτά συμβαίνουν. Ναι. Μπορεί. Λοιπόν. Πάμε πίσω. Να πω εδώ πως τότε ήταν η δεύτερη φορά στη ζωή μου που είχα χάσει όλα μου τα κιλά. Έχει θέμα με το πάχος της η παρουσιάστρια. Είχε θέμα. Μα τι κάνεις τώρα, προσπαθείς να μπεις? Τι είναι εδώ, πολύ μαυρίλα. MIRC. Αχα. Μάλιστα. Αυτό είναι το MIRC ή το IRC. Α, είναι okay. Tutorial video. Μας δείχνουμε πώς δουλεύει το IRC. Okay. Το IRC. Αλλά ενώ έβλεπα ότι άρεζα στους περιπτυσσότερους, είχα ζήσει σκηνικά τύπου έπεσε πάνω σε κολόνα γιατί κοιτούσε εμένα και όχι που πήγαινε και άλλα τέτοια, δεν με φλέρταρε κανείς διαζώσεις. Έλα μου φιλενάδα, και δεν ήμουν σε εσένα που συμβαίνει αυτό να μη σε φλερτάρει κανείς διαζώσεις. Και ξέρεις τι συμβαίνει μερικές φορές. Υπάρχει ένα μυθιστόρημα το οποίο δεν θέλω να το διαβάσω. Γιατί άμα το διαβάσω θα σταματήσω να το αναφέρω. Γιατί φαντάζομαι πως θα ήταν άλλο το περιεχόμενο του. Ο τίτλος του λέει «Ευτυχώς δεν γεννήθηκα όμορφη». Είναι μυθιστόρημα, δεν είναι βιβλιοψυχολογίας. Και το αναφέρω συχνά. Γιατί όντως κάποιες κοπέλες και κάποιοι άνδρες, ειδικά κοπέλες, που είναι ιδιαίτερα εμφανίσιμες, το παθαίνουν αυτό. Ο άλλος δεν τους προσεγγίζει καν και σου λέει θα ασχοληθεί αυτή μαζί μου.
Σωστά, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει, όντως. Δηλαδή φοβούνται να πάνε να φλερτάρουν μια κοπέλα η οποία. Δεν με βλέπει καθόλου εμένα. Αποκλείεται να ασχοληθεί και καταλήγει μια κοπέλα όμορφη, εμφανίσιμη, να είναι μόνη, να μην έχει φλερτ. Συνήθως οι πιο όμορφες είναι και πιο ανασφαλείς. Όχι. Ισχύει κάτι τέτοιο. Γιατί να ισχύσει αυτό. Ασφαλείς ή ανασφαλείς συναισθηματικά γινόμαστε μέσα από τις εμπειρίες μας. Αν οι εμπειρίες μας είναι αρνητικές και μεγαλώσουμε και σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν μας έχει δώσει θετική ανταπόκριση, θετική ανατροφότητα, είναι πιο πιθανό να είμαστε ανασφαλείς. Δεν νομίζω έχει σχέση εμφάνιση με την ασφάλεια ή την ανασφάλεια. Δεν έχει, δηλαδή, θέλω να σου πω, αν βλέπεις κάποιον άντρα, κάποια γυναίκα η οποία δίνει μεγάλη έμφαση, μεγάλη προσοχή στην εμφάνισή του. Μήπως με αυτόν τον τρόπο προσπαθεί να καλύψει κάποια άλλη συναισθηματική ανασφάλεια αυτό που ναι, έχει. Αυτό ναι, τώρα όμως δεν μιλάς εκεί για φυσική ομορφιά, μιλάς για φτιαχτή ομορφιά. Mm-hmm. Μιλάς για όλο το πακέτο. Βάζω βλεφαρίδες, βάζω extensions, βάζω τρέσες στα μαλλιά, βάζω ξέρω εγώ τα κούνια ψηλά, βάζω κορσέδες. Μιλάμε για. Τώρα εμείς σου λέμε για κοπέλα της διπλανής πόρτας, η οποία είναι μπουμπούκι. Γι' αυτό μιλάμε. Που οι περισσότερες κοπέλες είναι μπουμπούκια και όλες οι κοπέλες είναι μπουμπούκια σε αυτή την ηλικία. Απλώς όταν βάζεις κιλά και όταν έχεις θέμα με το πάχος, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Εγώ όταν ήμουν μικρή. Δεν αντιλαμβάνεσαι. Πώς δεν το αντιλαμβάνεσαι, αν είσαι καρδιά γραφή. Όχι, όχι, δεν το αντιλαμβάνεσαι. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Εγώ είμαι ύψος 1,63, εντάξει. Κατά τη διάρκεια του γυμνασίου και του λυκείου ήμουνα μεταξύ 58 και 63 κιλών, με το ύψος 1,63 και αισθανόμουνα η παχιά του περιοδικού που λέγε ο πατέρας μου. Ένιωθα πως ήμουνα πολύ παχουλή. Ανασφάλεια τρομερή και αυτοπεποίθηση μηδέν. Σημείωσε στα 63 κιλά. Τώρα, στα 43 χρόνια, είμαι 86 κιλά. Δηλαδή πόσα παραπάνω, 23 κιλά παραπάνω από όσα ήμουν στα 63. Περίπου, ναι. Και νιώθω όμορφη. Και κοιτάω τις φωτογραφίες μου τότε που ήμουν μαθήτρια και λέω τι βλαμμένη που ήμουνα. Πώς το καταφέρεις αυτό. Τι ηλίθια που ήμουνα και δεν το βλέπα. Πώς έφτασες το σήμερα να είσαι μεγαλύτερη ηλικιακά, περισσότερα κιλά. Έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό. Έχω κάνει δουλειά με τον τι εαυτό. Τι σημαίνει δουλειά, θέλω να μου το εξηγήσεις. Πώς τόνωσες την αυτοπεποίθησή σου. Η αυτοπεποίθηση τονώνεται και μέσα από την ψυχοθεραπεία που εγώ έχω κάνει χρόνια συνεχόμενα ψυχοθεραπεία. Mm-hmm. Και αν θέλει κάποιο να πάρει ουσιαστική βοήθεια από την ψυχοθεραπεία, πρέπει να το κάνει συστηματικά. Εντάξει, εγώ έκανα χρόνια επειδή είμαι και ψυχολόγο και ήταν και κομμάτι τη εκπαίδευσή μου και κομμάτι του να είμαστε σίγουροι ότι πάει καλά αυτό που βλέπει κόσμο. Ναι. Αν θέλει κάποιο να πάρει ουσιαστική βοήθεια, πρέπει να αφιερώσει χρόνο και ενέργεια και χρήμα, τουλάχιστον κάποιου μήνε να πηγαίνει κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα, κάθε εβδομάδα. Δύο-τρει μήνε, τέσσερι. Εξαρτάται ο καθένα πόσο είναι αυτό που θέλει να δουλέψει. Το έχω δουλέψει μέσα από την ψυχοθεραπεία και επίση είχα θετικέ εμπειρίε. Δηλαδή, παράδειγμα, τι εννοεί θετικέ. Παναγιώτη. Είναι θετική εμπειρία. Εννοείται ότι την θετική εμπειρία Παναγιώτη. Ενώ έχω αγαπηθεί. Έχω αγαπηθεί. Για το όπως είσαι ακριβώς όπως ναι, είσαι. Ναι, αλλά και παλιότερα είχα αγαπηθεί, αλλά δεν μπορούσα να το εκτιμήσω. Δεν πίστευα, έλεγα είναι δυνατόν. Αποκλείεται. Σε μένα. Όχι, δυνατόν να είναι ερωτευμένος αυτός μαζί μου. Δεν πίστευα. Ναι. Στο πανεπιστήμιο να δεις πολλά, πολλά αστεία, πολλά ανέκδοτα. Πολλά ανέκδοτα. Εγώ δεν πίστευα ότι με φλέρταραν και δεν πίστευα πως με φλέρταραν. Με κοροϊδεύει. Νομίζω ότι με κάνουν bullying. Ναι. Ότι με φλερτάρουν για να με κοροϊδέψουν μετά με τους υπόλοιπους. Ήμουν πολύ βλαμμένο. Συνωμοσία. Είχα τρομερά χαμηλή αυτοεκτίμηση και στο πανεπιστήμιο ήμουν επίσης 63 κιλά. Δεν σκέψου, 23 κιλά λιγότερα. Φορούσα νούμερο 12, 10-12. Τώρα φορώ 14-16. Σκέψου. Ήμουνα. Έχει να κάνει με το μυαλό. Λοιπόν, δεύτερη φορά λέει στη ζωή που είχε χάσει όλα τα κιλά. Και έπεφταν, λέει, πάνω στις κολόνες, αλλά δεν πήγαινα να τη φλερτάρω διαζώσεις. Βέβαια, υπάρχει ένα δεύτερο παιδί, από ό,τι βλέπω. Το άλλο παιδί που συνάντησε εκείνη την περίοδο, είχε έρθει και αυτό με δικούς του φίλους στο ραντεβού, που είχαν κάτσει αλλού, όπως και η δική μου. Το έχουμε πει αυτό, όταν κάνουμε ραντεβού μέσα από το διαδίκτυο, κλείνουμε ραντεβού σε ένα δημόσιο μέρος. Δεν κλείνουμε ραντεβού στο σπίτι του άλλου, στο αυτοκίνητο του άλλου, στο χωράφι του. Μόνο σε δημόσιο μέρος και πάει ο καθένας με το αυτοκίνητο. Αυτοί πήραν έξτρα προφυλάξεις και πήρε και μια πλευρά τους φίλους της να καθίσουν σε ένα τραπέζι να σε παρακολουθούν και άλλοι τους φίλους τους. Χριστέ μου, τι ραντεβού ήταν αυτό. Και επειδή δεν άρεσα σε κανένα, κορόιδευαν. Με αυτόν ήταν αμοιβαίο το αίσθημα αντιπάθειας. Οπότε και σταμάτησαν όλα σε εκείνο το σύντομο ραντεβού.
Και τα δύο αυτά παιδιά ήταν μεγαλύτερα μου. Ο πρώτος 5 περίπου χρόνια αυτός που της άρεσε. Mm-hmm. Ο άλλος ούτε που θυμάμαι. Φίλε, έχεις δίκιο. Άμα δεν δέσει το γλυκό, δεν θυμάσαι τίποτα. Με πόσο χρόνο ήταν, με πώς ήταν, τίποτα. Έτσι κόφτη. Λοιπόν, μέσα στα επόμενα χρόνια, συνέχισα το chat. Αυτά στη 19-20 χρονών. Συνέχισα το chat στο IRC και MIRC. Συνάντησα και άλλους ανθρώπους με την τότε κολλητή μου και την κουμπάρα μου. Το πρόβλημα για μένα ήταν ότι με τα χρόνια το πράγμα είχε πονηρέψει πολύ. Οι περισσότεροι ήθελαν μόνο σεξ ή αρχικά αυτό και βλέπουμε. Αλλά δεν είχαν όλοι το θάρρος να το πούν από την αρχή. Επίσης, πολλοί με έκαναν στις συναντήσεις μας να νιώθω, όσο ήμουν ακόμα δύνατη, ότι είμαι τρόπαιο. Mm-hmm. Με άλλους ένιωθα πως περίμενα μια χαζογκόμενα που θα την έκαναν ό,τι ήθελα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα του να έχεις φάνηση σύμφωνη με το τι λέει η μόδα. Σου λέει αδυνατούλα, ωραία κουπελίτσα, άρα χαζογκόμενα, άρα την κάνω ό,τι θέλω. Ή τρόπαιο, την επιδεικνύω όπως επιδεικνύω το αυτοκίνητο. Την όμορφη γυναίκα κλπ. Ή μια γνωστή γυναίκα μπορεί να βγεις ραντεβού μαζί της και να την επιδεικνύεις. Σωστά. Να το μάθει και η γιαγιά σου στο χωριό πως βγήκες με την τάδε, η οποία είναι στο τάδε περιοδικό φωτογραφισμένη, για παράδειγμα. Λοιπόν, πού είμαι τώρα. Ναι, με άλλους ένιωθα, λέει, πως περίμενα να είμαι μια χαζογκόμενα, τέλος πάντων, που θα την ίσως έκανα. Ίσως επειδή είμαι ένας άνθρωπος πάντα χαμογελαστός και εύκολος στο γέλιο, και τότε αρκετά πιο όμορφη. Φίλοι, έχω δει τις φωτογραφίες σου, άντε, μαζέψου, και τώρα είσαι ωραία. Και θύμωνα όταν έβλεπαν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θύμωνα. Mm-hmm. Δηλαδή, ο άλλος που έβγαινε και περίμενε ότι θα βγει με μια αφελή, με μια κοπελίτσα η οποία θα νιώθει σπουδαία που βγήκε μαζί της και μια που να μην έχει δική της κρίση, ενοχλούνταν αυτός που η άλλη είχε άποψη. Σου λέει δύσκολα εδώ. Και επίσης έτυχε να βγούμε παντρεμένους μια φορά, χωρίς να το γνωρίζουν. Δηλαδή και αυτό. Παντρεμένοι που μπαίνουν στα chat rooms, που έμπαινα στα chat rooms και μπαίνουν στα chat rooms και μπαίνουν στα social media, παρουσιάζονται ως ελεύθεροι χωρίς να είναι ή δεν το λένε πρωτού πας στο ραντεβού ότι είναι παντρεμένοι και το λένε στο ραντεβού και σου λέει τώρα που θα με δει και θα δει τι άνθρας είμαι. Είναι δυνατόν να φύγει επειδή άκουσε ότι είμαι παντρεμένος. Και τι κάνουμε όμως εμείς σε αυτές τις περιπτώσεις, θυμίσέ μου. Φεύγουμε. Ερωτήσεις. Ναι. Είσαι παντρεμένη. Είσαι παντρεμένος. Α, έμαθες για τις ερωτήσεις. Καλός μαθητής τούτος. Θέλοντας και εμείς. Κοίταξε, ένας ο οποίος δεν σου λέει στο chat, δεν σου λέει στη διαδικτυακή συζήτηση ότι είναι παντρεμένος, είναι πολύ πιθανό στις πρώτες συνάντησεις από κοντά, ειδικά περιμένει και λίγα λεπτά να δει να θεωρήσει ότι σου άρεσε, μπορεί να στο ρίξει για να πει μετά εγώ στόπα. Αλλά εγώ αυτή τη φίλη, επειδή τη ξέρω, δεν τη ξέρω προσωπικά, τη ξέρω διαδικτυακά, γιατί βλέπει καθημερινά την εκπομπή μέσα από την Αθήνα. Mm-hmm. Μπορώ να τη φανταστώ να σηκώνεται πάνω για να τους λέει καλησπέρα σας και να φεύγει. Χαίρετε. Λοιπόν, φυσικά τα πράγματα για μένα έγιναν χειρότερα όταν ξαναπάχυνα. Δεν έκρυβα ποτέ το ότι δεν ήμουν αδύνατη. Παρ' όλα αυτά, στις συναντήσεις από τις αντιδράσεις τους, ένιωθα πως μάλλον δεν με είχαν πιστέψει όταν τους έλεγα π.χ. τα κιλά μου. Μου έτυχε και μια περίπτωση που μου είπε να βρισκόμαστε μόνο για σεξ, γιατί από την εμπειρία του οι χοντρούλες είμαστε ηφαίστεια στο κρεβάτι, αλλά όχι να κάνουμε σχέση και να κυκλοφορεί στο δρόμο με μια χοντρή. Δικό σου αυτό. Θέλω να το σχολιάσω. Εκλαμπού θέλει ο συγκεκριμένο. Ποιο είναι η μαζέλα μου. Κορί. Δεν τον έκανε. Πω ξυλίκι μου λένε στα κυπριακά. Δεν τον έκανες να... Δεν ασκούμε βία. Όχι. Εντάξει. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα ότι μιλούμε για πολύ σοβαρό ρατσισμό. Ναι. Και στερεοτυπική σκέψη. Σου λέει ότι οι χοντρούλες είναι ηφαίστειες στο κρεβάτι. Ποιος θα σου το πει αυτό. Ποιος θα σου το πει ότι αν κάποια γυναίκα είναι αδύνατη δεν είναι καλή στο κρεβάτι και αν είναι χοντρή είναι καλή στο κρεβάτι. Το είναι καλό στο κρεβάτι κάποιος και αν ταιριάζουμε σεξουαλικά μαζί του έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία του, έχει να κάνει με τη χημεία του, αν ταιριάζει με τη δικιά μας. Σημασία. Τι είναι αυτές οι βλακίες που έχετε στο μυαλό σας. Ότι αν μια γυναίκα είναι χοντρή θα είναι καλύτερη στο σεξ και αν μια γυναίκα είναι αδύνατη δεν θα είναι καλή στο σεξ. Εντάξει, απόψεις. Μπούρδες είναι αυτά τα πράγματα. Απόψεις. Και τι σημαίνει εγώ εσένα σε θέλω για σεξουαλική σχέση μόνο. Αλλά όχι και να κυκλοφορώ και να χάσω το ύματς μου. Τουλάχιστον είναι ειλικρινής.
ήταν. Έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά ήταν ειλικρινής. Και αυτό. Πώς μπορούσε να μην ήταν ειλικρινής, ρε παιδί μου? Αν της έλεγε θέλω να κάνουμε σχέση. Και η κοπέλα δεν το καταλάβαινε μετά ότι θέλει να βρίσκονται μόνο για να κάνουν σεξ. Μα πόσο θράσος είχε αυτός ο τύπος? Είχε και θάρρος και θράσος. Μα τι, πώς τον έχει μεγαλώσει αυτόν η μάνα του? Τώρα πας και λες στη γυναίκα, στην κόρη κάποια, στην αδερφή κάποιου. Πας και της λες ότι εσύ είσαι μόνο σεξουαλικό αντικείμενο, λόγω πάχους. Και δεν υπάρχει περίπτωση να σε δώσει τα σοβαρά. Άρα, επειδή είσαι και παχιά, δεν θα σε θέλει και κανείς άλλος. Έλα να σου κάνω τη χάρη να κάνουμε σεξ. Ξεκάθαρα τα πράγματα όμως. Αμέσως. Τις παθολογίες του γίνου. Του αναγνωρίζουμε την ειλικρίνεια, παρόλα αυτά. Ήθελε την Θέκλα, το κατάλαβα. Έχει τύπη γλίτωσα που έχω βγει από την άρενα το ραντεβού. Πραγματικά έχω γλιτώσει. Λοιπόν, εγώ θα τον έκανα να μην ξανά έβγαινε ραντεβού. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος. Θα την έλεγα κανονικότατα. Θα του έλεγα, γιατί εσύ τι είσαι, ρε φίλε? Τι είσαι εσύ, ας πούμε? Ποιος είσαι? Το τέτοιο σου είναι χρυσό? Ποιος είσαι? Ένα λεπτό. Δεν υπάρχει και η πιθανότητα και η κοπέλα να ήθελε κάτι τέτοιο? Αφού σου λέει δεν ήθελε. Σου λέω, όχι συγκεκριμένη, κάποια άλλη. Μα εκεί που θες μόνο σεξ, πας και λες θέλω μόνο σεξ. Δεν λες επειδή αυτό είσαι παχιά. Όχι, της είπε επειδή είσαι παχιά, δεν κάνεις για οτιδήποτε άλλο. Κάνεις μόνο για σεξ, αυτό της είπε. Το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Αυτός έχει θράσος. Ρε, δεν είναι εντάξει κάποιος, δεν μπορεί κάποιος να έρθει. Δεν ήταν ειλικρινής. Ήταν ειλικρινής, αλλά ήταν και ασεβής. Ποιος του δίνει το δικαίωμα να θεωρεί ότι δικαιούται να βάζει τους ανθρώπους σε κατηγορίες? Ο άνθρωπος ο άλλος είναι πακέτο. Δηλαδή τι της είπε? Δεν της είπε εγώ σε αυτή τη φάση της ζωής μου θέλω μόνο σεξ. Δεν της είπε εγώ είμαι παντρεμένος για παράδειγμα και θέλω να κάνω και τα δικά μου στο πλάι, άρα μόνο σεξ θα κάνουμε. Της είπε επειδή εσύ είσαι χοντρή και επειδή εγώ δεν μπορώ να κυκλοφορώ μια χοντρή, θα του πέσει τα μούτρα. Δεν μπορώ. του πέφτει λίγη η χοντρή αυτού. Σου κάνω πρόταση να σου κάνω τη χάρη να κάνω σεξ μαζί σου. Σοβαρά. Εντάξει. Ρε Πέτρο, θα έλεγες τέτοιο πράγμα σε μια κοπέλα? Εγώ προσωπικά δεν θα το έλεγα. Παρ' όλα αυτά. Δηλαδή, ρε παιδιά, και να σκέφτεστε κάτι. Και να σκέφτεστε κάτι. Αφήστε αυτή τη σκέψη σας για τον εαυτό σας. Δηλαδή, αν εσείς έχετε μέσα στο μυαλό σας το στερεοτυπικό ότι μια κοπέλα χοντρή κάνει μόνο για σεξ, άστε το για τον εαυτό σας, μην της το πείτε. Πες της θέλω μόνο σεξ. Αυτό πες της. Γιατί, άμα της το πείτε αυτό το επειδή εσύ είσαι χοντρή. Και οι χοντρές κάνουν μόνο για σεξ. Και είναι ντροπή να κυκλοφορήσω μαζί σου. Επειδή είναι και χοντρή, μπορεί να σου δώσει μία. Που να γυρίσει το λάθος μετά. Δηλαδή, σαν να λέω τώρα. Θα έλεγα εγώ στον Παναγιώτη, όταν τον γνώρισα, ξέρεις Παναγιώτη μου, επειδή είσαι κοντός, επειδή είσαι φαλακρός, δεν μπορώ εγώ να κυκλοφορώ με έναν κοντό και φαλακρό. Δεν μπορώ να σε δώσω έναν ολόκληρο άνθρωπο. Θα σε δώσω ένα κλάσμα ανθρώπου. Θα σε δω από τη μέση και κάτω. Τη μέση μέχρι τη μέση της γάμπας. Μέχρι έτσι θα σε δω μόνο. Δεν θα σε δω. Κάνω αέρα, ανάψω. Έχω φουντώσει. Ναι. Σκέφτηκες τώρα να πω να πω του ανθρώπου, επειδή έχεις αυτή την εξωτερική εμφάνιση. Δηλαδή, να μην δω τον άνθρωπο μπροστά μου, να μην δω την ψυχή μπροστά μου, αλλά να δω ένα αντικείμενο. Ένα λεπτό. Νομίζω ότι θίγεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή. Λες, να δω την ψυχή του, να δω την καρδιά του, να δω το συναίσθημά του, να δω τον πραγματικό του χαρακτήρα. Και σε ρωτώ το πάλι. Όταν κάνεις τέτοιες γνωριμίες μέσω διαδικτύου, περιμένεις μέσα από το διαδίκτυο, μέσα από ένα chat room ή μέσα από 5 φωτογραφίες να δεις την ψυχή του ανθρώπου? Όχι. Όχι. Πρέπει να βγεις κάποια ραντεβού και λοιπά. Και τότε θα τη δεις. Ναι, αλλά αυτός με το που την είδε, είδε ότι είναι παχιά και σου λέει δεν έχει ψυχή η παχιά. Οι παχιές δεν έχουν ψυχή. Μόνο οι παχιστές έχουν ψυχή. Και αν ήρθε μια ερώτηση από τον κοντρόλο, δεν λέω από ποιον ήρθε. Γιατί είπαμε, η εκπομπή είναι live on tape. Mm-hmm. Και λέει, ποια είναι η διαφορά που να πει είμαι παντρεμένος, θέλω μόνο σεξ, από του να πει είσαι χοντρή, θέλω μόνο σεξ? Και τεράστια διαφορά. Το είμαι παντρεμένος, θέλω μόνο σεξ σημαίνει έχω εγώ προσωπικά είμαι σε μια συνθήκη περιοριστική. Ο γάμος μου με περιορίζει. Mm-hmm. Και επειδή θα απατήσω τη γυναίκα μου για να κάνω σχέση μαζί σου, μόνο σεξ μπορώ να σου δώσω, είναι πολύ διαφορετικό αυτό από το να πεις το πάχος σου μας περιορίζει. Μα και το να,
Το λέει αυτός που έστειλε τον πίνακα, λέει είναι και τα δύο προσβλητικά προς τη γυναίκα. Σωστό, εξίσου προσβλητικά. Κοίταξε, για τον παντρεμένο είναι προσβλητικά και προς τη γυναίκα του, είναι προσβλητικά και στην κοπέλα που της προτείνει να κάνει εξουσιαστική μαζί της. Γενικά είναι προσβλητικά προς το γυναικείο φίλο. Και για μια γυναίκα παντρεμένη που προτείνει σε έναν άνδρα να κάνει εξουσιαστική σχέση μαζί της, είναι προσβλητικό προς τον άνδρα της και προς τον άλλον τον άνδρα. Είπαμε να σεβόμαστε και τους ανθρώπους, να σεβόμαστε και τους γάμους μας. Να σεβόμαστε και τις σχέσεις μας. Κύριε Λέζο, πραγματικά πώς δεν μου είχε εμένα αυτό να σου πω όταν ήταν να κάνω. Θα ήθελα να το πούσε κανεί να μου το πει αυτό. Θα ήθελα να είμαι σε μια γωνία να το δω πραγματικά. Τι πε. Θα ήθελα να είμαι σε μια γωνία να το δω. Τελείωσε τώρα. Έχω... I'm off the market now. Έχω βγει από την αγορά. Πάμε. Λοιπόν, δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο άλλο περιστατικό. Κάποιοι, αν μη τι άλλο, ήταν ευγενικοί. Δεν μπορώ να τους βάλω όλους στο ίδιο τσουβάλι. Αλήμα. Μπράβο, αγάπη μου. Εσύ αλήμα. Είσαι πιστή μας τηλεθεάτριο. Το ένα είναι αυτό που είπες και στην εκπομπή. Ό,τι μπορεί να σου τύχει στο φλερτ έξω από το ίντερνετ, σου τυχαίνει και μέσα από αυτό. Mm-hmm. Αυτό είναι αλήθεια. Σωστά. Απλά το πιο πιθανό είναι να αργήσεις να καταλάβεις περί τίνος πρόκειται. Πού? Στο ίντερνετ, να αργήσεις να καταλάβεις. Μάλλον. Βέβαια, με την τόση εξάσκηση που έχω στο chat, και εσύ έχεις γίνει εμπειρία, ξέρω πια από τα πρώτα λεπτά τι μπορεί να θέλει ο καθένας και πώς θα εξελιχθεί η συζήτηση. Ίσως απλά να έχω και πολύ καλό ένστικτο ή και τα δυο. Ένστικτο και εμπειρία είναι μάλλον. Ναι, είναι εμπειρία, ένστικτο και συναισθηματική νοημοσύνη. Αλλά ξέρεις τι υποψιάζομαι. Φαίνεται ότι αυτή η κοπέλα όντως έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο chat. Και όντως μπορεί πολύ εύκολα να καταλαβαίνει τις προθέσεις του άλλου. Από τις πρώτες πέντε κουβέντες. Μήπως όμως με αυτόν τον τρόπο, το γεγονός δηλαδή ότι ανέπτυξε τέτοια εμπειρία γύρω από το chat, άφησε πίσω το να, πώς να το πούμε, να γίνει φυσιογνωμίστρια. Δηλαδή αυτό που κάποια στιγμή βλέπεις κάποιον, γνωρίζεις κάποιον και λίγο πολύ από τις εκφράσεις του προσώπου, από το body language αν θες, μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα. Νομίζω ότι τα δύο αυτά είναι τα παράλληλα. Δηλαδή το πώς γράφει κάποιος και το πώς κοιτάζει κάποιος, επειδή έρχονται από την ίδια πηγή, είναι παρόμοια. Ναι, όμως στο γράψιμο ξέρεις τι γίνεται. Στο γράψιμο μα γίνεται γρήγορα. Δηλαδή το chat είναι τακ-τακ-τακ-τακ-τακ. Δεν προλαβαίνει εκεί πέρα. Ένα λεπτό. Δεν προλαβαίνει εκεί πέρα να παρέμβει η προσποίηση. Ναι, παρόλα αυτά πάντα στο γράψιμο, σε ένα μήνυμα, τα λόγια είναι πολύ πιο μετρημένα και πιο προσεκτικά από ότι στον προφορικό λόγο, νομίζω. Γι' αυτό πας και από κοντά. Και όσο αφορά το θέμα το πόσο γρήγορα απαντά πίσω, έχει να κάνει και με την ικανότητα να πληκτρολογείς, έτσι δεν είναι? Είναι. Εγώ μπορεί να μην γράφω καλά στο πληκτρολόγιο, επειδή. Ή δεν μπορεί ξέρω... εγώ να αργώ να απαντήσω, γιατί είμαι παντρεμένος και ξεφεύγω, πάω στην τουαλέτα να κατουρίσω για να απαντήσω. Μπορεί. Άρα θέλω να σου πω. Είναι και κάποιες ενδείξεις. Κοίταξε, οι φίλοι δεν ξέρω. Γνωρίζω ότι δεν έχει σχέση αυτή την περίοδο. Δεν ξέρω αν είχε σχέση κάποια φορά. Μπορεί να είχε και να μην θέλει να μας το πει. Φαίνεται ότι είναι έμπειρη στο φλερτ, αλλά άπειρη από σχέσεις. Μάλλον. Έχει εντρυφήσει στο chat σίγουρα, ναι. Αλλά στα υπόλοιπα μάλλον ναι. Όχι. Δεν νομίζω όμως ότι είναι δική της ευθύνη αυτή καθ' αυτή. Γιατί? Στο κομμάτι ετούτου. Γιατί? Γιατί, Πέτρο μου, πρέπει να τύχουν και οι κατάλληλες, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις που λέει και το άσμα. Δηλαδή. Πρέπει να νιώσεις που από μέσα σου το ok για να προχωρήσεις τη δημιουργία μιας σχέσης. Δηλαδή, εγώ στο πάω στο πρακτικό. Όταν βλέπεις ότι λίγο πολύ περιμένεις, αναμένεις τέλος πάντων να κάνεις μια γνωριμία μέσω διαδικτύου από ένα IRC ή ένα MIRC, σημαίνει ότι είσαι καθυλωμένος μπροστά σε μια οθόνη, σε έναν υπολογιστή. Ναι, άρα... όμως είπε ότι όταν έβγαινε έξω δεν δυσκολούσε κανείς. Εντάξει, δεν μας το λέει ξεκάθαρα κιόλας. Εντάξει, δεν βγαίνεις μια φορά και λες θα γυρίσω μόνος μου σπίτι, πάει, τελείωσε. Πρέπει να βγεις, να γνωρίσεις κόσμο, έτσι δεν είναι, να στραφείς με κόσμο. Ακούσεις και παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, το δεύτερο που συνειδητοποιώ είναι πως ο τρόπος με τον οποίο με αντιμετωπίζουν οι άνδρες, είτε τους έχω γνωρίσει από το διαδίκτυο, είτε έξω από αυτό, έχει να κάνει με το πως βλέπω και αντιμετωπίζω εγώ τον εαυτό μου και τον εαυτό μου σε σχέση με εκείνους. Δηλαδή, το ότι ενώ όσο μιλάμε στο διαδίκτυο είναι όλα τέλεια, αλλά όταν συναντιόμαστε, ακόμα και μοντέλο να είμαι, κάτι χαλάει, μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην έχει να κάνει με την εμφάνιση όπως νόμιζα σχετικά μέχρι πρόσφατα. Όπως νόμιζα μέχρι σχετικά πρόσφατα. Έχεις δίκιο, η εμφάνιση δεν παίζει κανένα ρόλο. Δεν παίζει ρόλο. Δεν είναι το πάνι η εμφάνιση τουλάχιστον. Η εμφάνιση δεν είναι εισιτήριο για μια καλή σχέση. Mm-hmm. Μπορεί να ανοίγει λίγο καμιά πόρτα στην αρχή πιο γρήγορα, αλλά δεν είναι εισιτήριο. Να σημειώσω εδώ για να είμαι δίκαιη.
πως και εγώ έχω απορρίψει ένα-δύο άτομα επειδή από κοντά είχα μια περίεργη αίσθηση. Δεν ήταν ακριβώς η εμφάνιση το πρόβλημα. Σίγουρα δεν υπήρχε έλξη, αλλά υπήρχε κάτι άλλο που ακόμα είτε με τρόμαζε, το ένστικτο που λέγαμε, mm-hmm. ή με αποθούσε. Μου φαινόταν γλιώδης, δεν μπορώ να το εξηγήσω περισσότερο. Λοιπόν, αυτό, το gut instinct μας, είναι η εσωτερική μας φωνή που μας προειδοποιεί όταν υπάρχει κίνδυνος. Δηλαδή σε μία συνάντηση με κάποιον άνθρωπο, ειδικά σε τέτοιες συναντήσεις που μιλούμε για τυφλό ραντεβού, συναντιέσαι για πρώτη φορά με κάποιον που έχεις μιλήσει μόνο διαδικτυακά. Εάν νιώσεις κίνδυνο, πρώτα απ' όλα, αν δεν νιώσεις έλξη, τι θα κάνεις? Γεια σας. Χωρίς έλξη, πώς θα κάνεις ερωτική σχέση? Ναι, δεν γίνεται. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο ερωτική έλξη. Ναι. Αλλά ακόμη και αν νιώσεις ερωτική έλξη, αν νιώσεις κίνδυνο, μια προσδιόριστη αίσθηση κινδύνου, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι κινδυνεύεις, άκουσε το ένστικτο σου. Δεν δίνεις άλλη ευκαιρία, μήπως είναι και λίγο προκατάληψη? Ποιο φορές το έχει νιώσει λέει, αυτή η κοπέλα? Και το εμπιστεύτηκε τυφλά. Το gut instinct δεν έχει σχέση με τους φόβους. Οι φοβίες είναι άλλο πράγμα. Για εξήγησε λίγο τη διαφορά, σε παρακαλώ. Η φοβία είναι όταν σε γενικές γραμμές και πάντοτε έχεις φόβο για κάτι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Δηλαδή φοβάμαι, έχω κάνει μια γνωριμία από το διαδίκτυο, η οποία πήγε στραβά και έχω γνωρίσει έναν πατεώνα σχέσιο μέσα από το διαδίκτυο και έχω φοβία ότι κάθε ένας που γνωρίζουν μπορεί να είναι πατεώνα σχέσιο. Okay. Άρα, απριόρι, εκ των προτέρων, χωρίς να αφήσω καν τον εαυτό μου να νιώσει οτιδήποτε, αποφεύγω, γιατί η αποφυγή είναι σημαντικό χαρακτηριστικό μιας φοβίας, αποφεύγω το chat, αποφεύγω το flirt, αποφεύγω το ραντεβού. Mm-hmm. Αυτό είναι η φοβία. Το gut instinct το λεγόμενο ή το εσωτερικό μας ένστικτο, gut σημαίνει κοιλιά στα αγγλικά, gut instinct είναι αυτή η φωνούλα μέσα στην κοιλιά σου. Δεν μιλάμε για την συνείδηση που μας τύπτει, δεν μιλάμε για τις τύψεις. Μιλάμε για εκείνη τη φωνή του εαυτού μας. Αυτό που μας είμαι καλά ή δεν είμαι καλά. Μ' αρέσει εδώ που είμαι ή δεν μ' αρέσει εδώ που είμαι. Έχω στο κανάλι μου πληκτρολογήσει τη λέξη gut instinct. Mm-hmm. Έχω εκπομπή, ένα podcast από μια παλιότερη ραδιοφωνική εκπομπή που τα εξηγώ εκεί πέρα με λεπτομέρειες τι είναι το gut instinct. Ψάξτε στο Θέκλα Πετρίδου, στο YouTube, στο κανάλι μου τη λέξη gut instinct. Το gut instinct μας δεν έχει να κάνει ούτε με τους φόβους μας, ούτε με τις προκαταλήψεις μας. Έχει να κάνει με την πρωτογενή άμυνα του οργανισμού μας. Όπως το αμυντικό μας σύστημα μέχρι σε επαφή με ένα μικρόβιο δημιουργεί αντισώματα, mm-hmm. έτσι και τον gut instinct μας, όταν βρισκόμαστε σε πραγματικό κίνδυνο, μας προειδοποιεί. Ακούγετε τον gut instinct σας. Αν έχετε φοβία, πηγαίνετε σε ένα ψυχολόγο και σε ένα ψυχίατρο συνδυασμένο να καταπολεμήσετε τη φοβία σας. Mm-hmm. Εντάξει. Ωραία. Λοιπόν, θέλω εδώ να μοιραστώ ένα περιστατικό. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Κάποια στιγμή σε κάποιο chat room άρχισα να μιλάω με έναν τύπο με τον οποίο η κουβέντα εξελίχθηκε εξαιρετικά. Μου άρεσε αρκετά και ενώ είχα παχύνει πάλι πολύ, αν θυμάμαι καλά, του έκρυψα ίσως και 10 κιλά. Βέβαια, καμιά φορά από ένα σημείο και μετά, συνήθιζα να κρύβω κάποια κιλά από αυτούς που μιλούσα, γιατί είχα απογοητευθεί πολύ και ήξερα πως δεν υπήρχε περίπτωση να συναντήσω από κοντά κανέναν. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αν έλεγες τότε στο IRC και στο MIRC ότι είσαι, ξέρω εγώ, 80 κιλά, γεια σας. Ή ότι είσαι 70 κιλά, πάλι γεια σας. Λοιπόν, εξελίχθηκε η κουβέντα, όπως είπα, εξαιρετικά και ανταλλάξαμε το τότε MSN για να μιλάμε τακτικά. Θυμάσαι το MSN? Ναι. Θα το πρόλαβες εσύ το MSN, μήπως δεν πρόλαβες το MSN. Αν και δεν είμαι τακτικός χρήστης, να σου πω. Το MSN ήταν πάρα πολύ χρήσιμο όταν είχες φίλους στο εξωτερικό που έκανες βιντεοκλήση, έκανες βιντεοκλήσεις, chat. Ήταν ωραίο. Ήταν ο πρόδρομος του Skype, νομίζω, το MSN. Η εξέλιξη. Ο πρόδρομος. Ναι, η εξέλιξη ναι. Πώς είναι το Skype τώρα, και ήταν δωρεάν με την έννοια του ότι έμπαινες μέσω διαδικτύου, δεν πλήρωνες. Ανταλλάξαμε, αλλά και στο MSN πάλι μπορούσες να ανοίξεις κάμερα και να έχεις ένα avatar που να μην είσαι εσύ. Δηλαδή να μην, τι είναι το avatar? Το avatar είναι φωτογραφία προφίλ. Το avatar. Όλα τα ξέρεις. Είμαι στο ίντερνετ, είμαι... Γκουρού. Όχι και γκουρού, έχω ασχοληθεί. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, ναι, κόμπλαρα πολύ, ναι. Γιατί το παλικάρι, αν και όχι τόσο ωραίο, επειδή έχω δει τη φωτογραφία του, δεν είναι καθόλου ωραίος, α, μου στέλνει τη φωτογραφία του. Ήταν γυμνασμένο.
Φαινόταν να έχουμε πολλά κοινά και είχε αρχίσει να με ψήνει να βρεθούμε. Και τότε αλλάζει φωτογραφίες στο MSN και τυχαίνει μια μέρα να δω την ίδια στο προφίλ ενός συμμαθητή μου στο Facebook. Δεν μου είχε κόψει νωρίτερα από το όνομα και την άλλη φωτογραφία ότι ήταν ο συμμαθητής μου. Δηλαδή τώρα έχουμε φτάσει στην εποχή Facebook, το 2007-2008 και μετά. Και παθαίνω πανικό. Δεν ξέρω τι να κάνω. Γιατί ήταν οι μέρες που θα κλείναμε ραντεβού. Mm-hmm. Κατάλαβες να μου έγινε. Mm-hmm. Μιλούσε με τον τύπο, όλα πήγαιναν καλά και σε κάποια φάση αυτός άλλαξε το avatar του, άλλαξε τη φωτογραφία του και βλέπει κοπέλα Παναγία μου, τη φωτογραφία είναι η ίδια που είχε ο τάδε συμμαθητής μου από το σχολείο που είμαστε φίλοι στο Facebook. Γιατί λέει όταν έκανε Facebook, πρώτα κάναμε όλοι τους συμμαθητές μας, αυτούς που ήδη γνωρίζαμε. Mm-hmm. Και κάνω το χειρότερο. Επειδή φοβόμουν πως αν βρισκόμασταν από κοντά και με έβλεπε, η αντίδραση του δεν θα ήταν καλή. Και ό,τι μετά θα με έκανε και βούκινο στους υπόλοιπους συμμαθητές μας και θα με κορόιδευαν. Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι στο σχολείο συγκεκριμένως να ήταν από τα παιδιά που με κορόιδευαν. Γιατί μέχρι την τρίτη γυμνασίου είχα φάει πολύ κορόιδευμα λόγω πάχους. Και εδώ έρχεται να μου αποδείξει φίλη αυτό που είχα καταλάβει. Είχα υποψιαστεί προηγουμένως ότι από παιδί είχε πρόβλημα με το πάχος και γι' αυτό της έμεινε και αυτό το αίσθημα μειονεξίας σε σχέση με το πάχος. Ναι. Λοιπόν, αλλά επειδή είχα παχύνει και είχα φάει πολλές απορρίψεις από ανασφάλεια, πίστευα πως αυτό θα έκανε. Είδες την ανασφάλεια πάλι. Είδες το φαινόμενο αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Επειδή με παχιά θα με απορρίψει, άρα κάνω μόνη μου σαμποτάζ για να είναι σίγουρο στην αυτό. Στην ίδια την ευκαιρία, ναι. Τέλος πάντων, του είπα ποια είμαι και έκανα το τραγικό λάθος να του πω ψέματα. Ότι το είχα καταλάβει νωρίτερα και για πλάκα δεν είπα κάτι την ώρα που με είχε βγάλει τα ρομαντικότερα εσώψυχα του. Δεν θυμάμαι ποιος διέγραψε ποιον από φίλο στο Facebook. Πάντως, λίγο καιρό μετά ήθελα να ζητήσω συγγνώμη, αλλά δεν έβρισκα το θάρρος. Πέρασαν τα χρόνια και κάποια στιγμή ένιωσα έτοιμη να το κάνω. Ρώτησα και την ψυχολόγο μου, πήγε και στη ψυχολόγο μετά. Ορίστε. Ρώτησα και την ψυχολόγο μου και μου είπε, αν νιώθω πως είναι κάτι που πραγματικά θέλω, να το κάνω by all means, που λέμε και στα ελληνικά, και να του ζητήσω συγγνώμη. Και το έκανα. Τον έκανα πάλι ad και του έστειλα μήνυμα. Μου είπε ότι το είχε ξεχάσει και ότι δεν υπάρχει θέμα. Αλλά ότι δεν καταλάβαινε τον λόγο που το έκανα τώρα, ενώ του τον εξήγουσα στο μήνυμα. Mm-hmm. Το ήδη έρχεσαι τώρα μετά από τόσα χρόνια που μου το λες αυτό. Σου θυμίζει κάτι αυτό που συζητούσαμε εμείς. Και εκεί που είχες δώσει ανδρική σοφία. Λοιπόν, επίσης επειδή του έστειλα στις 12 τα μεσάνυχτα, αφού τότε ήμουν χαλαρή να γράψω και θεώρησα πως θα το δει το πρωί, μου την είπε. Με κατσάδιασε για την ώρα και ότι μπορεί να παρεξηγούσε η φίλη που υποτίθεται που είχε τότε. Γιατί έψαξε μετά η φίλη μας και με διαβούλευε. Δεν είχε φίλη, ναι. Κοίταξε, είπε πως είχε φίλη, δεν είπε δεν θέλω να βγω μαζί σου γιατί έχω παράπονα από το παρελθόν ή δεν σε έχω συγχωρέσει. Και μου είπε πως δεν έχει το Facebook για κοινωνικοποίηση και να μην τον ενοχλήσω ξανά. Δεν του απάντησα εννοείται, γιατί θα σκοτωνόμασταν πάλι, αλλά ούτε τον διέγραψα από φίλο, ούτε εκείνο σε μένα. Αυτά που δεν διαγράφεται, αυτά τα παλιόπαιδα, πραγματικά δεν τα καταλαβαίνω. Μάλιστα, μια φορά του σχολίασα εγώ ένα story του και εκείνος μια δημοσίευσή μου, αλλά τίποτα περισσότερο. Seriously, σοβαρά, που λέμε και στο χωριό μας. Λοιπόν, το έχω ψάξει αυτό το θέμα. Σ' ακούω. Τι σε έστειλα πίσω. Θέλω να δω το συμμαθητή σου. Θέλω να δω δικιά σου φωτογραφία. Θέλω να δω φωτογραφία του συμμαθητή σου. Και τι. Μου έστειλε ότι αυτός έχει επαγγελματική ιστοσελίδα για κάτι και μου έστειλε την ιστοσελίδα του. Τι. Είναι ελεύθερος ακόμη και θα μείνει. Ίσως και οι φίλοι μας να μείνει και αυτός θα μείνει. Γιατί μιλάμε είναι γύρω στα 40 τώρα αυτοί. Ας ευχηθούμε το αντίθετο. Όχι, μα δεν είναι ανάγκη όλοι να παντρεύονται και δεν είναι ανάγκη όλοι να είναι σε σχέσεις. Γιατί θεωρείς τώρα σε σχέσεις είναι απαραίτητο να δεν λέω αυτό, αλλά μακάρι να ευτυχίσουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, και τη ρώτησα και περισσότερα πράγματα για αυτόν τον τύπο. Η γνώμη που έχω είναι ότι είναι φανερό. Ότι. Πως ο παλιός της συμμαθητής δεν είχε κάποια σοβαρή πρόθεση για ουσιαστική ρομαντική γνωριμία. Τότε. Ναι. Γιατί δεν βγάζεις τα ρομαντικότερα εσώψυχα σου σε μία άγνωστη προτού τη δεις από κοντά. Και άμα μάθεις ποια είναι, τσουπ, όλα χάθηκαν. Εντάξει, μπορεί να άλλαξε ο άνθρωπος τώρα όμως μετά από τόσα χρόνια. Όταν έφυγε η μαγεία του άγνωστου, τότε προσγειώθηκε απότομα και η ρομαντική του διάθεση. Δεν ερωτεύτηκε αυτή την κοπέλα.
Δεν ερωτεύτηκε το πρόσωπο αυτής της κοπέλας. Mm-hmm. Δεν ερωτεύτηκε την οντότητα αυτής της κοπέλας. Αλλά. Αλλά χρησιμοποίησε το chat με αυτή την κοπέλα για να προβάλλει πάνω του τις δικές του ερωτικές φαντασιώσεις ή την προσωπική του ψευδέστηση πως έχει την ικανότητα να αγαπήσει και να αγαπηθεί. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος είναι, έχει την ψυχική ισορροπία mm-hmm. να μπορέσει να συνδεθεί ουσιαστικά με έναν άλλον άνθρωπο, να δημιουργήσει ουσιαστική ερωτική σχέση με έναν άλλον άνθρωπο, αν φτάσει στο σημείο μέσα από το chat να βγάλει ρομαντικά ισόψυχα, τα βγάζει και τα εννοεί. Αν όμως δεν είναι σε θέση να έχει σχέση, αλλά θέλει κιόλας να νιώθει ότι εγώ είμαι και ερωτήλος, mm-hmm. εγώ είμαι και Don Juan, εγώ είμαι και μπορώ να ερωτευτώ, εγώ είμαι θυματίας. Και μπαίνει και εκ του ασφαλούς, εκφράζει ρομαντικά ισόψυχα σε άγνωστες γυναίκες, οι οποίες μόλις γίνουν ρεαλιστικές με οποιοδήποτε τρόπο, μόλις έχουν οποιοδήποτε λάττωμα, τότε εξαφανίζεται, σημαίνει πως δεν έκανε τίποτα με εκείνες τις γυναίκες. Απλώς θαύμαζε τον εαυτό του μέσα από το chat. Να σου πω κάτι. Οποιαδήποτε γνωριμία μέσω διαδικτύου, όταν γίνει πρόσωπο με πρόσωπο, είναι σοκαριστική. Εγώ μιλούσα με τον Παναγιώτη 2 μήνες πριν τον δω από κοντά. Mm-hmm. 2 ολόκληρους μήνες. Και όταν τον είδες μετά από κοντά. Έπαθα σοκ. Από ποια άποψη? Ήθελα χρόνο να συνδέσω την εικόνα που έβλεπα μπροστά μου για πρώτη φορά mm-hmm. με το πρόσωπο, την οντότητα που είχε σχηματίσει με την οποία είχα συνδεθεί. Ναι, μου πήρε λίγο χρόνο. Το φανταζόσουν αλλιώς? Όχι, δεν το φανταζόμουν καθόλου. Απλώς. Δεν τον είχες ρωτήσει ποτέ? Είχα δει τη φωτογραφία του, μάνα μου. Είχα δει τη φωτογραφία του. Δεν μου έχει κρύψει κάτι ο άνθρωπος. Mm-hmm. Δεν μου είπε ψέματα. Είχα δει τη φωτογραφία του. Τον είχα δει και σε βιντεοκλήση σε κάποια φάση. Αλλά άλλο να βλέπεις τον άλλο από κοντά. Γιατί ξέρεις, κάποιοι από εμάς έχουμε και φωτογένεια. Πρέπει να βγαίνουμε πιο καλοί στην τηλεόραση ή στη φωτογραφία από ό,τι από κοντά. Mm-hmm. Κάποιοι άλλοι έχουν αφωτογένεια, έχουν φωτοαγένεια. Δηλαδή να είναι εμφανίσιμοι και να μην βγαίνουν καλοί στις φωτογραφίες. Όπως και να έχει όμως, εγώ όταν τον είδα για πρώτη φορά τον Παναγιώτη, έμεινα. Έμεινα και μου πήρε αρκετή ώρα να συνδυάσω ότι αυτός ο άνθρωπος που βλέπεις απέναντί σου, mm-hmm. αυτός ο άνθρωπος που συναντάς για πρώτη φορά και πίνεις καφέ μαζί του, mm-hmm. είναι αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο σου μιλούσες 2 μήνες. Ας ρωτήσω κάτι. Ήταν ο ίδιος ακριβώς, δηλαδή, όσο αφορά τα λεγόμενά του αυτούς τους 2 μήνες στο chat, τέλος πάντων, στο διαδίκτυο κλπ. Είχε track, όπως είχα και εγώ track. Δηλαδή στη συνάντηση από κοντά δεν ήταν τόσο εύκολο όσο ήταν στο διαδίκτυο. Μετά από 1-2 συναντήσεις, τέλος πάντων. Ναι, μετά δέσαμε, εννοείται. Συνειδητοποίησες δηλαδή ότι αυτό που διάβαζες για 2 μήνες, αυτό που σου έγραφε ο Παναγιώτης, ήταν αυθεντικό. Ήταν αυθεντικό, ναι. Ήταν αληθινό, αυτό. Μα και το δικό μου ήταν αυθεντικό, και το δικό του ήταν αυθεντικό, αλλά και έρχεσαι σε επαφή με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα δεν είναι τέλεια. Ούτε η δική μου, ούτε η δική του, ούτε του οποιοδήποτε. Εγώ έχω την άποψη ότι οι άνθρωποι που παραμένουν στο chat, mm-hmm. στο ανώνυμο chat, είναι άνθρωποι που δεν έχουν την ικανότητα να ζήσουν ρεαλιστικά. Γιατί ζώντας με έναν άνθρωπο, όχι ένα avatar, θα το δεις και στις καλές του, θα το δεις και στις κακές του, θα έχει και φάση που θα είναι τους wow τα πράγματα, θα πληγωθείς, θα γυμνωθείς συναισθηματικά. Είναι, οι σχέσεις είναι δύσκολες, δεν είναι εύκολες. Δεν είναι παραμύθι οι σχέσεις. Παραμύθι είναι όταν μιλάς στο chat. Γι' αυτό θεωρώ ότι πολλοί από τους ανθρώπους στις μέρες μας, δυστυχώς, αρκούνται στο chat και γενικώς στη διαδικτυακή επαφή και αποφεύγουν την ουσιαστική επαφή. Ακριβώς. Και νομίζω ότι είναι θέμα. Γι' αυτό εγώ επιμένω και λέω, βγάλτε τη σχέση νωρίς από το chat και πάρτε τη στην πραγματική ζωή. Εμείς εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να τη βγάλουμε νωρίς από το chat, γιατί είχε κάποιες εκκρεμότητες ο Παναγιώτης να διευθετήσει. Όταν λες νωρίς, περίμενε. Δηλαδή, κάνεις μια γνωριμία. Στο Facebook. Ναι. Okay. Θα μιλήσεις για 1-2 εβδομάδες, δεν ξέρω εγώ, ημέρες τέλος πάντων. Ένα εύλογο διάστημα για να βγεις από το chat, για να πεις πάμε να πιούμε ένα καφέ. Δεν θα είπα από αυτό. Η γνώμη μου είναι ότι αν μιλήσεις 2-3 μέρες και μιλήσεις γεμάτα, mm-hmm. δηλαδή σύνολο 5-6 ώρες, βεβαίως θα πας για καφέ.
Σου λέω, στη δική μας τη φάση όταν γνωριστήκαμε, υπήρχε μια συνθήκη που ήθελε ξεκαθάρισμα στη ζωή του Παναγιώτη. Ούτε εκείνος ούτε εγώ θέλαμε να παραβιάσουμε εκείνη τη συνθήκη και γι' αυτό τον λόγο η γνωριμία από κοντά έγινε 2 μήνες μετά. Αυτό άρχισε. Ναι. Και δεν ήταν και συνεχόμενη επικοινωνία. Δηλαδή, σύνολο να είχαμε μιλήσει 2 εβδομάδες συνεχόμενη, να το πάρεις έτσι, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ήταν, μιλούσαμε συνέχεια 2 μήνες. Αλλά, ακόμη και τότε που είχαμε πει τα πάντα μεταξύ μας, τα πάντα όλα. Εκεί και αν είχαμε πει τα σώψυχα μας, εκεί και αν είχαμε μιλήσει πάρα πολύ σοβαρά. Πρωτού καν βρεθούμε από κοντά, Μιλάμε ότι είμαστε και δυο, είμαστε άτομα που έχουμε πολύ έντονη την αίσθηση της ευθύνης. Και εγώ και ο Παναγιώτης, γι' αυτό ταιριάζουμε. Και ήμουν σίγουρη πρωτού συναντηθούμε από κοντά, πως αυτός ήταν ο άνθρωπος μου. Ήμουν σίγουρη. Χωρίς να έχουμε καν δοκιμάσει να είμαστε μαζί physically, σωματικά. Ήμουν σίγουρη γι' αυτό. Και δεν το μετανιώνω. 2,5 χρόνια μετά εξακολουθώ να είμαι σίγουρη. Ναι, ρε Στέκλα. Αλλά αναρωτιέμαι το εξής, συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι. Λες, βγάζεις τα ισοψυχά σου. Ένα μέρος αυτών μέσω του διαδικτύου, τέλος πάντων. Πόσο ασφαλές είναι να το κάνεις αυτό, δηλαδή, εδώ βλέπεις, είναι στιγμές, ας πούμε, που στο κατηδίαν. Ποια ισόψυχα έχει βγάλει αυτός, βρε. Αυτός ποια ισόψυχα έχει βγάλει. Αυτός θα της έχει πει πράγματα τα οποία έχει μάθει να, σαν το ποίημα, να λέει στις γυναίκες για να τις ρίχνει. Ποια ισόψυχα. Ισόψυχα, ξέρεις τι σημαίνει να πεις. Θα πας να πεις το άλλο, είμαι κομπλεξικός για το τάδε πράγμα. Είμαι κομπλεξικιά για το τάδε πράγμα. Έχω αυτή τη φοβία. Έχω αυτό το ελάττωμα. Έχω αυτό το ψυχολογικό πρόβλημα. Αυτά είναι τα ισόψυχα. Και τι κίνδυνος είναι να πιστεύεις ο ψυχάς. Εγώ τα λέω δημοσίως σε όλη την Κύπρο. Τι έπαθα. Ζω ακόμα. Το βρίσκεις εύκολο εσύ. Υπάρχει όμως πολλοί κόσμος ο οποίος ακόμα και στον φίλο του, αν θες, δυσκολεύεται να ανοιχτεί να τα. Ούτε εγώ το έβρισκα εύκολα στην αρχή, αλλά έφτασα στο να το κάνω αυτό το πράγμα όταν συνειδητοποίησα ότι αν αφήνεις μέσα σου πράγματα που σε ταλαιπωρούν, αρρωστάς εσύ ο ίδιος και δεν μπορείς να έχεις υγιείς και ουσιώδεις σχέσεις. Δεν φοβάσαι μήπως κάποια από αυτά που θα πεις θα τα κάνει χρήση κάποιος? Παρακάτω. Για το. Κάνω τα από μόνη μου χρήση. Παρακάτω. Παρακάτω. Πολύ άνετα μου τα λες. Ρε φίλε, παρακάτω. Εγώ δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ξέρεις πόσο εύκολο πράγμα είναι να λες παντού τα ίδια. Και να λες παντού την αλήθεια. Παρακάτω. Μα θέλω να σου πω υπάρχουν. Αν δεν τσίπε ένα μυστικό, τσίπε το. Παρακάτω. Εάν η ζωή που κάνεις. Ναι. Είναι ζωή που θα την έκανε δημοσίω, δεν έχει κανένα φόβο. Αυτό μου έχει μείνει από το κατηχητικό εμένα. Ξέρετε τι μα έλεγαν στο κατηχητικό. Έχουν μείνει και καλά από το κατηχητικό. Μα έλεγαν ότι ο Θεό μα βλέπει πάντα. Λέει και όταν είστε μόνοι σα στο δωμάτιό σα, περπατάτε μόνο στον δρόμο, μπορεί να μην σα βλέπουν άνθρωποι, αλλά σα βλέπει ο Θεό. Άρα μην κάνετε πράγματα που δεν θα θέλατε να τα δει ο Θεό. Άρα να μην σκέφτεστε μόνο το τι βλέπουν οι άνθρωποι και να υποκρίνεστε προς την παρουσία άλλων ανθρώπων και όταν είστε μόνοι σας να κάνετε πράγματα που θα μπορούσαν να τα δουν και άλλοι άνθρωποι, γιατί σίγουρα τα βλέπει ο Θεός. Σήμερα δεν είμαι θρήσκα, αλλά αυτό με έχει μείνει. Ορίστε το κατηχητικό. Και δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το έχεις. Ρε, έχει ένα χρόνο σχεδόν. Πες. Που μιλούμε κάθε μέρα και όχι από διαδικτύου. Δεν έμαθες ακόμα. Λα, από ζωντανά. Δεν το έχει συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω. Και ότι είμαι ίσια. Όντως, ισχύει. Και αυτό δεν διευκολύνει πάρα πολύ τις σχέσεις μας. Σκέφτηκες ότι αν σε αυτή τη συνεργασία που είχαμε, με ενοχλούσαν πράγματα και δεν σου τα έλεγα, ή σε ενοχλούσαν πράγματα και δεν μου τα έλεγες, ή είχα μια κρυφή ατζέντα, πώς δεν θα νιώθαμε τόσο ωραία όσο νιώθουμε. Και δεν θα ήμασταν. Και δεν θα βγαίνει αυτό το πράγμα και προς τα έξω. Γιατί θα μας ευχόταν όσα χρόνια αντέξουμε. Εννοούσε όσα χρόνια αντέξουμε να εργαζόμαστε, και όσα χρόνια αντέξουμε στον άλλο να κάνουμε αυτή την εκπομπή. Ναι. Εντάξει, δεν λέω να βγει ο καθένας από τώρα που θα ακούσει την εκπομπή και να βγαίνει στον δρόμο και να λέει στον ψιλικατζή και στον ταξιτζή και από εδώ και από εκεί τα ισόψυχα. Δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά όσον αφορά στο δόσιμο σε μια σχέση, εάν δοθούμε, ο μόνος κίνδυνος που υπάρχει, εάν δοθούμε, είναι να μην πάει καλά η σχέση και να απογοητευτούμε. Αν δεν δοθούμε όμως, δεν θα κάνουμε σχέση. Δεν θα ζήσουμε. Θα δώσεις, αλλά πώς θα το δώσεις, με μέτρο, σιγά σιγά. Κομμάτι-κομμάτι. Δεν τα δίνεις όλα απλόχερα, έτσι δεν είναι? Εάν θέλεις να κάνεις γνωριμία, Πέτρο μου, πρέπει να είσαι διατεθειμένος να ανοιχτείς. Τι εννοείς, να τα δώσεις όλα? Τα μισά! Πού θα τα μισά, τα άλλα μισά για ποιο θα τα αφήσεις, για την πρώη σου που τη σκέφτεσαι ακόμη? Κράτασε, παιδί μου, μια πισινή. Θέλω να σου πω, πάρ' τα όλα απλόχερα. Τι πισινή? Δεν είσαι, δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι αν αγαπηθείς με έναν άνθρωπο και αν συνδεθείς με έναν άνθρωπο, αν προκύψει κάτι αρνητικό στο μέλλον, δεν μπορείς να χωρίσεις? Φυσικά και μπορείς. Τότε. Την πισινή γιατί να την κρατάω? Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δεν με καταλαβαίνω τι εννοώ. Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι για να φτάσεις σε αυτό το σημείο να τα δώσεις όλα, πρέπει να παρέλθει κάποιο διάστημα, έτσι δεν είναι?
Είσαι δοτικό άτομο ή δεν είσαι δοτικό. Είσαι δοτικός άνθρωπος ή δεν είσαι δοτικός άνθρωπος. Δεν υπάρχει και μία, κάπου στη μέση αλήθεια. Δηλαδή, okay, να είσαι δοτικός, αλλά σταδιακά να είσαι. Οι άνθρωποι που είναι δοτικοί δεν μπορούν να μην είναι δοτικοί. Και καταπιέζονται. Όταν ένας δοτικός άνθρωπος συναντηθεί με ένα άλλο πρόσωπο που δεν είναι δοτικό, καταπιέζεται. Η γνώμη μου είναι οι δοτικοί να συναντιούνται με δοτικούς. Οι λιγότερο δοτικοί με λιγότερο δοτικούς και οι μη δοτικοί με μη δοτικούς. Δεν θα πω τοξικούς εγώ, θα πω μη δοτικοί. Οι τοξικοί με τους τοξικούς. Το έχω πει πολλές φορές αυτό. Αυτή καλύτερη είναι, το επιβεβαίωσω. Είναι η μεγαλύτερη ευχή. Οι τοξικοί να βρουν τους τοξικούς. Τι είπες, αγάπη μου. Οι αδιάγνωστοι με τους αδιάγνωστοι. Οι αδιάγνωστοι με τους αδιάγνωστους, ναι. Εμείς πάντως είμαστε και δυο διαγνωσμένοι και εγώ και ο άνδρας μου έχουμε τη διάγνωσή μας. Όλα και όλα πήγαμε και διαγνωστήκαμε. Λοιπόν, πηγαίνοντας στον επίλογο τώρα τη επιστολή. Αυτές ήταν οι εμπειρίες μου. Ελπίζω να χαρεί ο Πέτρος. Να βοήθησα να μην νιώθεις αν τη μίγαμε στο γάλα. Χάρηκες, Πέτρο. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται μοιραζόμαστε κάποιες παρόμοιες απόψεις. Τη λάτρεψες τη φίλη και αυτή σε λατρεύει. Αυτή σε λέει η φωνή. Σε γράφει στο Twitter και λέει η φωνή. Λοιπόν, παρόλα αυτά έχω στο περιβάλλον μου τουλάχιστον δύο ζευγάρια που γνωρίστηκα μέσα από το διαδίκτυο. Και πρέπει να επισημάνω πως δεν είναι όλοι και όλες ήδη οι ίδιες. Παρότι πια δεν εμπιστεύομαι και νιώθω ανασφάλεια να συναντώ άτομα που γνώρισα στο διαδίκτυο, έχω βρει άτομα και έχω κάνει κουβέντες όμορφες και αξιόλογες σε σελίδες που δεν το περίμενα. Ωραία. Αυτό είναι αλήθεια. Εγώ έχω γνωρίσει πάρα πολύ κόσμο από το Facebook. Πάρα πολύ κόσμο. Και κόσμο που συνεργαστήκαμε και εδώ στην εκπομπή και κόσμο που κάναμε και δουλειές μαζί. Έχεις γνωρίσει και καλό κόσμο και κακό κόσμο, έτσι δεν είναι. Όχι, μόνο καλό κόσμο είναι γνωρίζει. Πάτε τώρα. Ρε, εκείνοι οι οποίοι δεν ήταν για... δεν έκαμνας, είναι, δεν τους γνώριζα. Ενώ όταν λέω γνώρισα, ενώ δημιούργησα σχέση. Ξέρεις ποιαν έχω γνωρίσει μέσα από το Facebook. Ένα λεπτό ρε παιδί μου, έχεις 5.000 άτομα στο Facebook. Τι σημαίνει αυτό. Εγώ 5. 15, δεν ξέρω. Εγώ 30.000 ήρωνα. 30.000. Σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι 30.000 είναι καλοί. Μα δεν μιλάω με όλους. Με τους 10.000 που μπορεί να μιλάς. Μα δεν μιλάω με 10.000. Με τους 500. Παιδί μου, στις αρχές που μπήκαμε στο Facebook, ναι. Εγώ θυμάμαι είχαν μπει τέλη 2007, αρχές 2008. Ήταν πολύ λίγα τα άτομα που ήταν στο Facebook. Πάρα πολύ λίγα. Ωραία. Και εκεί είχα γνωρίσει ανθρώπους, τους οποίους γνωρίζω μέχρι σήμερα. Ανθρώπους οι οποίοι είμαστε και στην ίδια ηλικία, μάλιστα με έναν ποιητή, τον Κουμέτο τον Κατσολούδη, είμαστε και γεννημένοι την ίδια μέρα, 4-5 το 75. Okay. Και γνωριστήκαμε από κοντά, είναι δάσκαλος, είναι, θα το φέρω μια μέρα τον Κουμέτο. Είναι, γράφει πολύ ωραία ποιήση, είναι καλλιτέχνης. Και πρόσφατα, πώς συνομιλήσαμε με τον Κουμέτο διαδικτυακά, είχε γράψει την ποίηση για το τραγούδι της Στέλλας της Τηλιανού, ναι. Που είχε έρθει εδώ, της δασκάλας που είναι και τραγουδίστρια, που είχε έρθει εδώ στις αρχές, την οποία επίσης γνώρισαμε στο Facebook. Ωραία. Και μιλάμε για ανθρώπους αξιόλογους, ανθρώπους μορφωμένους, ανθρώπους με περιεχόμενο, οι οποίοι, με τους οποίους γνωριστήκαμε σε φιλικό και συνεργατικό επίπεδο. Γιατί με ενδιαφέρουν πάρα πολύ τέχνες. Εγώ με ανατεχνικιά μου, σου το παραδέχομαι, αλλά με ενδιαφέρουν οι τέχνες. Πολλούς ανθρώπους έχουμε. Δηλαδή, ρε παιδιά, το μέσον σας ενοχλεί. Και εγώ λέω, δεν είναι το μέσο. Όταν σου λέω έχω γνωρίσει ανθρώπους αλλά... ενώ μπήκα στη διαδικασία να πω να πιω καφέ, καταλαβες. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να πάω να πιω καφέ. Πλέον δεν πάω και με κανένα για καφέ. Αυτό το ξεκαθαρίζω. Ξέρεις, μου λένε φίλες, μου λένε, πάω από εδώ, από εκεί, μου λένε, θα ήθελα πολύ να πιω ένα καφέ μαζί σου. Αν έπινα καφέ, δεσμεύσου ήθελα, δεν θα... Κοιμόμουν ποτέ από την καφέινη, δεν έχω το χρόνο. Τότε που, που είχα και περισσότερο χρόνο, παλιότερα, μιλάμε τώρα προ δεκαετίας, κάποιοι άνθρωποι, την Άννα την Κούμα π.χ. γνώρισα μέσω διαδικτύου. Η Άννα η Κούμα είναι μια εξαιρετική κοπέλα η οποία εργάζεται στην Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου και είναι υπεύθυνη για τα προγράμματα τα καλλιτεχνικά της ΣΥΤΑ, που έχουμε φιλία που διαρκεί μέχρι τώρα. Καταλάβες, δηλαδή, αλλά μιλάς με 15 και με εκείνον που θα σου κάνει κλικ και μιλούσα με κόσμο. Αλλά καταλάβαινα, ρε παιδί μου, ότι με αυτή την κοπέλα ταιριάζω και μπορώ να κάνω παρέα και θα βγω και για καφέ μαζί της, ή με αυτή δεν ταιριάζω, αντεγιά. Και έχω κάνει, ναι, έχω κάνει και μια φιλία η οποία διακόπηκε μετά. Εντάξει, έχω κάνει, λέω, έχω νομίζω, κάνει και μια φιλία εκεί που διακόπηκε μετά. Εκεί που διαφωνώ είναι το εξής, ότι από ένα chat που θα κάνεις στο Facebook, στο Messenger τέλος πάντων, μπορεί να, ο άλλος να γράφει καλά, μπορεί να σου αρέσει ο λόγος του, μπορεί να συζητάτε ωραία θέματα κλπ. Παρ' όλα αυτά, για το αν είναι ποιοτικός σαν άνθρωπος, αν είναι καλός μάλλον σαν άνθρωπος,
Το Facebook μόνο μία ένδειξη θα σου δώσει. Θα το δεις στην πορεία, αλλά σου λέω ότι δεν βγαίνουμε για καφέ με όποιον μας πει, για σας πάμε για καφέ. Κάνουμε και μια συζήτηση και μιλάμε τώρα για τις φιλικές σχέσεις. Mm-hmm. Κάνουμε και μια συζήτηση τι πράγματα σας αρέσουν, πώς περνάς τον ελεύθερο σου χρόνο, π.χ. αν με κάποιον βλέπετε τις ίδιες σειρές, άμα βλέπετε τα ίδια πράγματα στην τηλεόραση, πες δύο κοπέλες θέλουν να κάνουν παρέα. Έχει πολλούς ανθρώπους που είναι μοναξιασμένοι. Και άντρες και γυναίκες. Όχι, μωρέ, το κατηδίαν είναι αλλιώς. Ναι, όχι, μιλάω για το πώς διαχωρίζεις με ποιον από αυτούς που συνομιλείς θα πας για κατηδία. Γίνεται ένα πρώτο. Γιατί όμως να γίνεται από εκεί το φιλτράρισμα. Αυτό είναι το ερώτημα. Αφού δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι, τι θα κάνουμε. Βγαίνεις από το σπίτι σου, βγαίνεις έξω. Και πού θα πας, θα πας στο σούπερ μάρκετ και θα γαλιώ τον κόσμο για καφέ. Κάπως πρέπει να γνωρίσεις κάποιον. Δεν σου λέω να γνωρίσεις. Πού το θα πας, πού θα πας. Ένα καφέ, μα ξέρεις ότι ζούμε στην Κύπρο. Ξέρεις ότι δεν υπάρχει η κοινοτική ζωή. Ότι υπάρχουν πολύ λίγες δραστηριότητες στις οποίες βρίσκονται τα άτομα της κοινότητας. Να πηγαίνεις σε αυτές. Ναι, αυτό είναι μια συμβουλή που δίνουμε συχνά. Mm. Και εδώ να πω και ακόμη μια φορά ότι υπάρχει και η ενόραση στο Social Cultural Club, ένα κοινωνικό πολιτικό. Έχω ξαναπεί γι' αυτό, η ενόραση. Είναι μια κοινωνική πολιτισμική λέσχη η οποία λειτουργεί εκεί στη Μακαρίου, που υπεύθυνος είναι ο Γκαστόν Νεοκλέους, γραμματέας της ενόρασης, η οποία κάνει δραστηριότητες. Ψάξτε ενόρασης.org.cy στο διαδίκτυο. Mm-hmm. Συναντιούνται κάθε Παρασκευή βράδυ που γίνονται ομιλίες και σερβίρεται και φαγητό και ποτό. Εγώ τους γνώρισα όταν με κάλεσαν να τους κάνω ομιλίες. Μιλάμε από την αρχή που ήρθα στη Λευκοσία. Το 2003-2004 που πήγαινα εκεί στην ενόραση, έχει 15 χρόνια που πήγαινα στην ενόραση, πήγαινα ως ομιλήτρια. Αλλά εκεί βρίσκονται άνθρωποι που είναι συνήθως πάνω από 40, που είναι μόνοι, μπορεί να είναι άνθρωποι που να έχουν παντρευτεί και να έχουν χωρίσει, που να μην έχουν παντρευτεί, που να βρίσκονται σε χειρία, είναι μεγαλύτερης ηλικίας, με την έννοια του ότι είναι μέση ηλικία και πάνω, και διοργανώνουν και ταξίδια τακτικά και εκδρομές, ταξίδια στο εξωτερικό και είναι πολύ ωραία φάση. Πας εκεί και κάνεις παρέες. Περισσότερο γυναίκες είναι παρά άνδρες, έχει και άνδρες. Αλλά είναι ένας ωραίος χώρος να πας για να συναντήσεις αξιόλογους ανθρώπους και είναι και πολύ αξιόλογες οι ομιλίες που κάνω. Mm-hmm. Εγώ παίρνω κάθε μήνα παίρνω το πρόγραμμα τους. Ναι, παίρνω το πρόγραμμα τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και πέρσι τους έκανα μια διάλεξη. Νομίζω πέρσι είχα κάνει διάλεξη στην ενόραση. Και είναι ωραίο μέρος να πας. Έχουν εκεί ένα στέκι. Είναι ένα μέρος το οποίο είναι έτσι, έχει τον μπαρ, έχει τις καρέκλες, έχει ένα πιάνο. Ναι, ναι. Και είναι, δεν ξέρω άλλο αν υπάρχει στη Λευκοσία, είναι ένα μέρος το οποίο γνωρίζω σίγουρα ότι μπορεί να πάει μια γυναίκα μόνη της 40 χρονών, 50 χρονών, 60 χρονών, 70 χρονών, να πάει και να γνωρίσει κόσμο ή ένας άνδρας μόνος του. Να πας και να μπει σε μια κοινοτική, είναι μια κοινότητα. Mm-hmm. Οι οποίοι συναντιούνται μια φορά τη βδομάδα τουλάχιστον, μπορεί και δύο, γιατί μπορεί μια βδομάδα να έχει και τη διάλεξη Παρασκευή, να έχει και μπουάτ την Τρίτη το βράδυ, να έχουν και μια εκδρομή εντός Κύπρου. Δύο φορές το χρόνο έχουν εκδρομές στο εξωτερικό, με καλές τιμές, πάνε μαζί θέατρο. Είναι ωραίο αυτό. Φτάνουν αρκετά. Είναι ωραίο αυτό. Ναι. Και το λέω γιατί μου έτυχε στο παρελθόν να συστήσω σε κόσμο να πάει στην ενόραση και μετά να μου λένε σε ευχαριστούμε γιατί πήγα και βρήκα φίλους. Και είναι ωραίες φάσεις, είναι παρέες εκεί πέρα. Ναι, ναι. Ναι. Επίσης είναι πάρα πολύ χρήσιμο πράγμα ο εθελοντισμός. Έχουμε κάνει και εκπομπή για τον εθελοντισμό, που μπορεί κάποιος να μπει στη διαδικασία να πάει να γνωρίσει ανθρώπους που είναι εθελοντές σε μια φιλανθρωπική οργάνωση, που είναι εθελοντές σε ένα σκοπό. Οτιδήποτε. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν τρόποι. Απλώς είναι για το διαδίκτυο ένας τρόπος, ρε Πέτρο. Γιατί είσαι τόσο. Γιατί είμαι επιφυλακτικός. Ναι. Γιατί πάλι σου λέω ότι το διαδίκτυο δεν έχει εικόνα. Η εικόνα είναι στατικά μία φωτογραφία και είναι και πέντε κουβέντες που θα σου γράψει ο άλλος. Θα εμπιστευτώ τον άλλον πολύ περισσότερο όταν τον δω και τον γνωρίσω από βέβαια. Κοντά, εννοείται. Βέβαια. Ναι, αλλά κάνεις ένα screening, κάνεις ένα πρώτο σκανάρισμα. Δηλαδή, αν μπεις μέσα στο chat. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι κάποιος ο οποίος θα το γνωρίσει από κοντά. Βγαίνει έξω τέλο πάντων. Δεν ξέρω. Πας σε μία συναυλία και γνωρίζεις κάποιον. Ποιος πας σε συναυλίες και γνωρίζεις. Παράδειγμα σου λέω. Παράδειγμα. Από την γνωριμία που θα κάνεις εκεί, από το επιτόπου, από τον τρόπο που θα σου μιλήσει, από τον τρόπο που θα σου φερθεί, αυτή τη μία ώρα που θα συναστραφείς μαζί του, δεν θα κερδίσεις πολλά περισσότερα και θα είναι πολύ πιο άμεσες οι απαντήσεις σου από το να ξεκινήσεις μια κουβέντα από το διαδίκτυο. Βέβαια, μα γι' αυτό λέω βγάρτε το νωρίς από το διαδίκτυο στην πραγματική ζωή.
Εγώ θα σου πω κάτι τελείως από το διαδίκτυο. Εσύ είσαι σασμένος, δεν έχεις ανάγκη. Σιώπαση. Εσύ είσαι τακτοποιημένος. Ας τους άλλους που δεν είναι τακτοποιημένοι και ψάχνουν να τακτοποιηθούν. Ρε Πέτρο, είπαμε, δεν είμαστε όλοι στην ίδια συνθήκη. Έχει κόσμο ο οποίος δεν έχει τα χρήματα να βγει έξω. Χάνεται όμως, χάνεται η ικανότητα να συναναστραφείς, να κοινωνικοποιηθείς όπως πρέπει με το διαδίκτυο. Αυτό λέω. Ναι, το διαδίκτυο μπορεί να είναι ένα μέσο για να μας φέρει σε ουσιαστικές γνωριμίες. Σαν μέσο είναι καλό, όχι σαν συνεχές. Ποιοτικό μέσο δεν είναι. Το ποιοτικό ή μη ποιοτικό εξαρτάται από τους χρήστες του. Αν είσαι ποιοτικός άνθρωπος, θα το χρησιμοποιήσεις με ποιοτικό τρόπο το διαδίκτυο. Αν είσαι ποιοτικός άνθρωπος, δεν θα το δείξω μέσα από το διαδίκτυο, θα το δείξω από την κατηδίαν συναναστροφή. Λοιπόν, μην μιλήσετε στον Πέτρο, ούτε στο Instagram του να του μιλάτε, ούτε στο Facebook του να του μιλάτε, ούτε στη σελίδα της ραδιοφωνικής του εκπομπής ο Πέτρος είναι τζάζ να του μιλάτε, γιατί δεν θα σας δείξει τον πραγματικό του εαυτό. Μην μιλάτε στον Πέτρο στο διαδίκτυο. Αφήστε τον εκεί να αμίλητο. Κύριε παιδί, ρε, καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι πιο μεγάλη σου. Και. Κάνω εκπομπή με την τρίτη ηλικία εδώ πέρα. Σου είπα, σήμερα θα διαφωνήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν. Και. Πρέπει να επισημάνω πως δεν είναι όλοι και όλες οι ίδιες. Έχουμε για παράδειγμα εδώ τον Πέτρο, ο οποίος είναι σαν τη μήγα μες στο γάλα, όπως είπες. Παρότι πια δεν εμπιστεύομαι και νιώθω ανασφάλεια να συναντώ άτομα που γνώρισα στο διαδίκτυο, το έχω ξαναδιαβάσει αυτό, δεν πειράζει. Έχω βρει άτομα και έχω κάνει κουβέντες όμορφες και αξιόλογες σε σελίδες που δεν το περίμενα. Άρα καταλήγουμε πάλι πως ό,τι υπάρχει έξω από το διαδίκτυο υπάρχει και μέσα. Σωστά. Απλά μέσα σε αυτό νιώθω. Δυστυχώς, πως λόγω της ανωνυμίας υπάρχει τάση να βγάζει πολλοίς κόσμος το χειρότερο του εαυτό. Αυτό μου μακριά από την οθόνη δεν θα εμφάνιζε ίσως και ποτέ ή δεν θα έβγαινε τόσο έντονα. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσει ο Πέτρος, όχι ο Πέτρος, ο φίλος σου ο Πέτρος, γιατί έχει πει το αντίθετο. Ο φίλος σου ο Πέτρος είπε ότι επειδή είναι το διαδίκτυο δείχνεις τον καλύτερο σε αυτό. Μπορεί να δείχνεις και τον καλύτερο σε αυτό. Νομίζει πως θα συμφωνήσει η Φιλενάδα και λέει ότι λόγω της ανωνυμίας υπάρχει τάση να βγάζει πολλοί κόσμος το χειρότερο του εαυτό. Ή και τον καλύτερο. Το χειρότερο. Ή και τον καλύτερο. Αυτό που μακριά από την οθόνη δεν θα εμφάνιζε, ίσως και ποτέ ή δεν θα έβγαινε τόσο έντονα. Ρε, λέω σου το the ultimate crash test. Μα κρύβεσαι πίσω από ένα, πώς το είπες πριν, από ένα ψευδόνυμο. Κρύβεσαι πίσω από μία φωτογραφία. Άρα μπορείς να είσαι ο εαυτός σου ακίνδυνα, γιατί δεν ξέρει ο άλλος πως είσαι ο Πέτρος Αθανασίου. Άρα μπορείς να δεν ξέρει ο άλλος πως είσαι η Θεκλά Πετρίδου ή ο Λοΐζος Μαρκίδης, ο Ευάγγελος Ευαγγέλου. Δεν ξέρει ποιος είσαι. Οπότε μπορείς άνετα να βγάλεις το κομπλεξιλίκι σου πάνω του. Όποιο ρόλο θες παίρνεις, αφού είσαι ανώνυμος και κρυμμένος εκεί από πίσω. Ναι, και αν είσαι ένας χρήστης του διαδικτύου, ο οποίος έχει έτσι έντονη. Εμπειρία, έχεις καλή εμπειρία, τον άλλον θα τον τσιγκλήσεις για να βγάλει εκείνον τον εαυτό. Λοιπόν, θα σου διαβάσω τώρα ένα tweet που έγραψε ο άνδρας μου και μου ήρθε τώρα ειδοποίηση. Όποιος κι αν το παίζει στα social media, επωνύμος, ανωνύμος ή επωνύμο-ανωνύμος, στο τέλος της ημέρας δεν μπορείς να κρύψεις το πόσο έξυπνος, βλάκας, νορμάλ, ψυχοπαθής, ο άντρας μου να γράφει, δεν τα λέω εγώ αυτά, αιμονικός, κομπλεξικός ή ακομπλεξάριστος είσαι. Hashtag Cyprus, hashtag social media, hashtag true stories. Τι σου έκαναν αγάπη μου και γράφεις true story. Τι έγινε, τι του έκαναν και τα γράφει αυτά. Γιατί, ξέρεις γιατί, έχει δύο-τρεις είναι τρολ. Στο Twitter, ανώνυμοι. Που γράφουν τα δικά τους. Για μένα. Γράφουν διάφορα. Γι' αυτό δεν βρειάζει. Γιατί δεν βρειάζει. Τι δεν βρειάζει, του λέω. Άστο. Εμά από ένα ανώνυμο ακάου θα δείξει ο νου του. Αν ο νους του είναι τέτοιος όπως αυτά που γράφει, τι θα κάνω. Εκτός από το να συλληπιθούμε το παιδί, τι άλλο να κάνω. Γιατί λες το νου του, γιατί λες το νου του. Μπορεί να είναι απλά μια άποψη. Ποιο νου του, ρε, άμα γράφει. Θες να μπορώ να σου διαβάσω tweet που έχω γράψει τρόλ που με κάνουν mention μετά το διάλειμμα. Πάμε διαφημίσεις. Θα βρω τώρα να το διαβάσω να δει τον νουτ, γιατί νουν μιλώ. Ανωνύμως θα το διαβάσω φυσικά. Εδώ είμαστε ξανά. Πες μου τι διαβάζεις. Τώρα να τα βρω. Τώρα να τα βρω. Τα tweets. Τα mentions ψάχνω για να δω. Λοιπόν, γράφει ένας.
Γυρίζω στα κανάλια, μπας και βρω κάτι εκτός μιζέριας. Αυτό το tweet γράφτηκε Κυριακή πρωί στις 8 και 5. Ναι. Πέφτω στη Θέκλα Πετίδου, με κάνει μέσο, έτσι για να το δω. Ωραία. Ας προσπαθήσω, λέω. Ο φιλοξενούμενος αγωνιζόταν να της απαντήσει. Κάθε τρίτη λέξη τον διέκοπτε και έλεγε τα δικά της. Την άντεξα μόλις 5 λεπτά. Κρίμα που χαραμίζεται την ευκαιρία για ποιοτική εκπομπή. Μάλιστα. Και απαντάει ένας άλλος πάλι, ο οποίος φυσικά είναι ανώνυμο ακάου. Δεν βάλει γλώσσα μέσα. Το απαντάει και ένας άλλος, ο οποίος έχει, αυτός ο άλλος έχει και φοβερό, αυτό πρέπει να πω και το nickname του, λέει Γάρος Σιερκάς. Έχει αυτογνωσία το παιδί του. Τι σημαίνει, για πες το πάλι. Γάρος, γαϊδούρι και Σιερκάς. Τι σημαίνει Σιερκάς. Σαμαρωμένος, δεν ξέρω. Να μάθουμε. Στη Βουλή μαζί της λέει. Η Θέκλα θέλησε. Θυμήθηκε αυτός ο άλλος ότι προ δεκαετίας, προ οχταετίας είχα... Ναι, ότι είχα ασχοληθεί με την πολιτική και είναι κάτι το οποίο με έχει πληγώσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Και το λέει εκεί και να με πειράξει. Αλλά, quiz, ποια είναι. Είναι σαν Μαϊντανός σε όλες τις εκπομπές. Την έχει διώξει μια παρουσιάστρια πέρσι από την Ελλάδα και τώρα πάει και γλύφει άλλη για να την κάνει φίλη. Ένας ο οποίος... Είναι το καταλαβαίνεις που λέω, δείχνουν τον νου τους. Χάνεις ποτέ την ψυχραιμία σου με τέτοιου είδους. Όχι, γελώ. Ο Παναγιώτης θυμώνει. Εγώ γελάω. Γελάω γιατί ξέρω. Ο Παναγιώτης γιατί θυμώνει. Ο Παναγιώτης θυμώνει γιατί επειδή γνωρίζει την αλήθεια, ας πούμε, ξέρει για παράδειγμα ότι δεν παρακάλεσε καμία παρουσιάστρια να μπαίνει στην εκπομπή τη. Mm-hmm. Ότι στη συνεργασία που είχα το 2017 με την Ελένη Μενεγάκη έληξε όχι γιατί δεν τα πηγαίναμε καλά, αλλά γιατί πήρα την πρόταση του ΣΥΓΜΑ για δική μου εκπομπή που παίζε την ίδια ώρα με την Ελένη. Δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Όχι γιατί δεν με ήθελε η Ελένη, δεν ήθελα εγώ την Ελένη. Και επίση η Ζήνα Κουτσελίνη φέτος στο Στάρ με έχει επιλέξει ήδη, δεν έχω παρακολέσει. Ούτε είναι το στυλ μου να γλύφω και να καλοκρατώ κανέναν. Εγώ είμαι ίσια, τα λέω ανοιχτά. Και ο άλλος βγάζει εκεί συμπέρασμα ότι πήγα από μόνη μου και ξέρεις η Ζήνα Κουτσελίνη στην Ελλάδα τώρα έχει ανάγκη να πάει να τη γλύψει η Θέκλα Πετρίδου για να την πάρει στην εκπομπή της. Δεν θα την έπαιρνε στην εκπομπή της λόγω γλυψίματος. Γλύψτε με και εμένα να σας πάρω και εσάς στη δική μου εκπομπή. Δηλαδή τι χαζό. Ανώνυμο ακάου. Ή, ναι, αυτός μετανόητο, αυτός το έχει σβήσει το προφίλ τώρα, γιατί κάνει διάφορους, έκανε τρολιές σε διάφορους και πρέπει κάποιοι να το έχουν εκθέσει, δεν ξέρω ποιος είναι. Τον βρήκα μάλλον. Ναι, ναι. Πρέπει και, ξέρεις, τα παλικάρια της φαγής βγαίνουν τα κάω αμέσως. Λοιπόν, και έλεγε και για τον άνδρα μου, ότι είναι ευνουχισμένος και τέτοια, δηλαδή, και εγώ του λέω, Παναγιώτη μου, σημαίνει είσαι διάσημος για να γράφουν για σένα, μην ασχολείσαι. Το γεγονός ότι συμβαίνουν όλα αυτά, στο δικό σου λογαριασμό για κάποιος... Σιερκάς είναι ο γαϊδαρος, άρα είναι γάρος γάρος. Λέει γάρος σιερκάς, είναι και γαϊδούρι, είναι και γαϊδαρος, διπλό γαϊδαρος. Έχει μια αυτογνωσία αυτό το ακάω ρε παιδί μου, δηλαδή. Και όλοι έχουν τέτοιο είδος όνομα. Και ο Παναγιώτης έχει ανώνυμο ακάου, δεν είναι με το όνομα του Παναγιώτης Χριστοδούλου στο Facebook, στο Twitter. Αλλά τον γνώρισα μέσω ανώνυμο ακάου, το οποίο έδειχνε έναν άνθρωπο έντιμο, ηθικό, ειλικρινή. Ο οποίος κάνει ευφυές χιούμορ. Η ανωνυμία σε αφήνει να ανοιχτείς και να βγάλεις όλα τα μαργαριτάρια της καρδιάς σου. Το βρίσκεις καλό αυτό. Ναι, εμένα δεν με ενοχλεί αυτό. Και γενικά όλο αυτό το ότι στο διαδίκτυο και στα social media μπορείς να κρύβεσαι πίσω από ένα ψευδόνυμο. Ας τους να κρυφτούν, ρε φίλε. Ας τους να κρυφτούν. Τώρα σοβαρά. Εμένα δεν μου έχει τύχει ποτέ να με κριτικάρει κάποιος επωνύμως. Και να μην μπω σε συζήτηση μαζί του, σε συζήτηση που να φέρω επιχειρήματα και τεκμήρια, να το αποδείξω αν αυτά που λέει ισχύουν ή όχι. Την ίδια. Τώρα σε αυτό το ανώνυμο ακάου δεν θα μπω, ρε φίλε. Δεν θα μπω. Δεν γίνεται κάποιος ο οποίος μπήκε και γράφουν κι άλλοι από τότε που ήμουν υποψήφιο βουλευτής το 2011 και γράφουν πράγματα για να με στενοχωρήσουν. Τι να μπω να γράψω. Να πω μπράβο, παιδιά, είσαστε πολύ καλά παιδιά και σηκωθήκατε Κυριακή πρωί με διάθεση να στενοχωρήσετε έναν άνθρωπο. Η ίδια θα ήταν η αντίδρασή σου, είτε ήταν επώνυμο το account, είτε ανώνυμο. Όχι, αν ήταν επώνυμο account, να σου διαβάσω μια άλλη συζήτηση που έγινε με επώνυμο account. Για να δεις. Το οποίο έγινε από τις προηγούμενες μέρες. Γιατί αλλάζει, δηλαδή, θέλω να σου πω η απάντησή σου. Θα δεις, γιατί το επώνυμο account είναι εκεί, λέει μια κοπέλα. Mm-hmm.
Θέκλα Πετρίδου, καταλαβαίνω ότι η εκπομπή σας είναι εσείς, αλλά μερικές φορές δεν θέλω να ακούσω για την καταπίεση του φίλου σας και του φίλου της μάνας μου, του κυρίου Ερμή, για την εκπομπή που είχαμε κάνει τότε, με τον γλωσσολόγο, την πρώτη εκπομπή που είχαμε κάνει. Αλλά ίσως γενικότερα προβλήματα που συναντά κάποιος και εσείς και αφορούν το θέμα της εκάστοτε εκπομπής. Δεν ήμουν εγώ που έστειλα το mail. Τούτο, δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά έτυχε να δω αποσπάσματα από τις εκπομπές σας μέσω του blog. Ούτε ξέρω τον άνθρωπο, από μόνο της συνεχίζει. Έγραψα, έκατσα να δω την εκπομπή γιατί ενδιαφέρει με το πώς ένας γλωσσολόγος αντιμετωπίζει τον κόσμο, αλλά καταλαβαίνω τι εννοούσε η τηλεθεάτρια και βρίσκω το ως ένα σημείο επικοδομητική κριτική και είναι κρίμα να θίχεστε. Μα πού είναι η δική μου απάντηση? Πάει. Και είναι κρίμα να θίγεστε και να μην το βλέπετε έτσι και η απάντηση σας να είναι είτε κλείσει την τηλεόραση σου, είτε κάμε εκπομπή δική σου και βάλει λιμένη φατσούλα. Mm-hmm. Δηλαδή αυτή η κοπέλα το είχε γράψει αυτό βλέποντας την εκπομπή σε επανάληψη. Και της απαντάω, με τον γλωσσολόγο θα κάνουμε και άλλες εκπομπές. Δεν την γνωρίζω την κοπέλα προσωπικά, είναι ανώνυμο το account της, αλλά έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και γνωρίζω ότι κρύβεται ένα πολύ αξιοπρέπες άτομο πίσω από αυτό το. Και είδες, είναι με παγκόσμιο τρόπο που τα γράφει. Mm-hmm. Με τον γλωσσολόγο θα κάνουμε και άλλες εκπομπές. Η επόμενη είναι 27/11. Η κυρία που έστειλε το mail βλέπει καθημερινά την εκπομπή και ανταλλάξαμε mail και μετά την εκπομπή και δεν ενοχλήθηκε. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Εφόσον βλέπεις μόνο αποσπάσματα, δε ξανά στις 27/11 και θα προσπαθήσω να μην μιλώ γιατί βάζω καρδούλα. Εν θέλω να μην μιλάς. Εννοείται ότι είναι να χάσει το ύφος της εκπομπή. Αρέσκει μου που μεταφέρεις πράγματα από την αληθινή ζωή και όχι ψεύτικες απορίες όπως κάποιοι άλλοι στις εκπομπές τους και που εκφράζεις και εσύ απορίες. Απλά μερικές φορές είσαι πολύ συγκεκριμένη με το ποιος, πού, τι και γιατί. Και δεν έχει τόση σημασία η έφαση τόσες λεπτομέρειες. Θα τη δω, ελπίζω, θα παντηρώ στον blog να ανέβει. Και τη βάζω καρδούλα και στα δύο. Μια παραγωγή λοιπόν συζήτηση, ένα διάλογο. Με αυτό το άτομο θα πάω για καφέ. Θα πήγαινα για καφέ με αυτή την κοπέλα. Γιατί? Επειδή έχει κοσμιότητα. Επειδή έχει επίπεδο και αυτό φαίνεται μέσα από την κριτική που κάνει ανώνυμα. Δεν την ξέρω ποια είναι. Mm-hmm. Δεν ξέρω το όνομά της, δεν ξέρω που δουλεύει. Αυτή η κοπέλα έχει και blog και την ακολουθούσα στον blog της. Mm-hmm. Από τον καιρό που ήμασταν με τα blog μόνο, με τον blogspot. Και την ακολουθώ και εδώ στο Twitter και με ακολουθεί. Και είχαμε μια παρόλα παραγωγή συζήτηση. Και αν ταιριάξει να πάμε για καφέ, ευχαρίστως θα πάω. Γιατί και διαφορά είδες ανάμεσα στις δύο συζητήσεις? Αυτό που είπες, ότι η κριτική της, αν θέλεις, της συγκεκριμένης κοπέλας ήταν επικοδομητική, παραγωγική και όντως μπορείς να τη δεχτείς και μάλιστα να το συζητήσεις και να πεις και είχε πιστεύεις και δίκιο. Ότι είμαι λάθος, πού πιστεύεις ότι και είχε και δίκιο σε αυτό που έλεγε. Ενώ στην άλλη την περίπτωση μιλάμε για κακοήθεια. Δηλαδή μπαίνω είπα στον Παναγιώτη, γιατί κάνει διάφορα οικονομική μηνύματα, να κάνεις ένα οικονομικό μηνύμα, υπογράφεις. Έχω τρολάρει και εγώ τη Θέκλα Πετρίδου. Δηλαδή, τι σπουδαίος που είμαι, κατάφερα και την τρόλαρα και ανωνύμως κιόλας, φυλάγοντας τα νότα μου. Έλα, επωνύμως και πες μου. Να σου απαντήσω κι εγώ. Καταλαβαίνεις πως η ανωνυμία σε κάνει να βγάζεις το χειρότερο σου εαυτό? Νομίζεις ότι αυτοί που έγραφαν αυτές τις κακιούλες, δηλαδή, δεν είναι και τόσο βαρές κακίες τώρα. Έχεις εκείνο το προφίλ που μου κάνει άγριο μπαρκάρισμα. Mm-hmm. Το έχει σβήσει τώρα, δεν μπορώ να δω τα tweets. Κακιούλες. Δεν είναι σοβαρό πράγμα. Αν κάποιος όμως γράφει σοβαρές κακίες, θα μπορούσε να σου τις πει πρόσωπο με πρόσωπο. Και να έχει και τις συνέπειες του νόμου στο να σου τις πει πρόσωπο με πρόσωπο. Άρα ο κάθε κομπλεξικός πάει και κρύβεται πίσω από το ίντερνετ και δείχνει τον πραγματικό του εαυτό. Άρα ο κάθε ένας ο οποίος μπαίνει μέσα στο ίντερνετ και δεν είναι κομπλεξικός και δεν είναι προβληματικός, θα δείξει τον πραγματικό του εαυτό πάλι. Μπορεί. Δεν θα τον πείσουμε. Ούμε πείσεις, κάνουμε πείσεις, Πέτρο Αθανασίου. Δεν πείθαμε. Εντάξει, υπάρχουν και οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Τώρα πώς θα το βγάλει ο καθένας στο διαδίκτυο, είναι στην ευχαίρεια. Αυτά. Αυτά για σήμερα. Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου. Όσοι φίλοι είστε στην Αθήνα, μπείτε στην ιστοσελίδα μου να δείτε τις πληροφορίες για το πού είναι η παρουσίαση του βιβλίου μου στην Αθήνα σήμερα και αύριο ίσως σε κάποια περιοχή. Δείτε στην ιστοσελίδα μου. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα, πάλι live on tape, mm-hmm. με τη φιλενάδα μας, τη δόκτορα μας, την Αριστονίκη τη Θεοδοσίου, για να συνεχίσουμε εκείνα τα ωραιότατα tutorials που κάνουμε. Περί πειθαρχίας. Ναι. Με τα tips για πειθαρχία είχαμε προλάβει στις προηγούμενες εκπομπές και κάναμε για τη μεταβρεφική ηλικία. Ξεκινήσαμε έτσι λίγο τη βρεφική ηλικία και μείναμε την νηπιακή ηλικία. Και μείναμε εκεί και είπαμε
να το συνεχίσουμε και θα είναι και χωρίς παρεμβάσεις, ώστε να προλάβουμε να το τελειώσουμε. Θα είναι δυο. Άλλωστε ήταν. Θα είναι η νηπιακή, πρώτη σχολική και δεύτερη σχολική. Εξαιρετικά δύο τα slides της Αριστονίκης, ναι, ναι. Πολύ κατά τα οι δύο επόμενες εκπομπές από Δευτέρα και Τρίτη, 17 και 18 Ιανουαρίου δίτετες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικές για την πειθαρχία και τα παιδιά. Αμέσως μετά παρακολουθήσετε την Κατερίνα Χριστοφίδου με το Μεσημέρι και κάτι. Και μετά? Φυσικά μετά το Όλα Καλά. Γεια σας. Γεια σας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.